Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. 4 χρόνια και 8 μήνες μετά την κατάρρευση του ιστορικού γεφυριού της πλάκας, το τόξο κλείδωσε ξανά, σηματοδοτώντας το τέλος του κύριου μέρους των εργασιών αναστήλωσης ενός έργου πρωτόγνωρου για την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας και όχι μόνο. Μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δημήτρης Καλιαμπάκος, σημείωσε την αγωνία όλων όσων εργάστηκαν για την απομάκρυνση του μεταλλότυπου. Κάτι που θα γίνει σε 6 μήνες. Κλείδωσε από χθες το κεντρικό τόξο του γεφυριού της Πλάκας στο μεγάλο μέρος του έργου που αφορούσε στην αναστήλωση του ιστορικού γεφυριού που το Φεβρουάριο του 2015 κατέρευσε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η χθεσινή και σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς όποιος πλέον περνά από την περιοχή είναι σε θέση να βλέπει ολοκληρωμένο το μεγάλο τόξο του γεφυριού, έστω και αν για 6 μήνες ακόμη θα υπάρχει ο μεταλλότυπος, αποκρυπτογραφώντας τον τρόπο και την τεχνική με την οποία ο πρωτομάστορας Μπέκας είχε χτίσει το μεγαλύτερο μονότοξο γέφυρι στα Βαλκάνια. Καταφέρνοντας να σταθεί 180 χρόνια όρθιο πάνω από τον Άραχθο, η επιστημονική κοινότητα που σήκωσε το βάρος ενός πρωτόγνωρου έργου αναμένει με αγωνία αλλά ταυτόχρονα και αισιοδοξία την μέρα που θα απομακρυνθεί η μεταλλική κατασκευή. Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Δημήτρης Καλιαμπάκος, μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, υπογράμμισε πως η μισή μάχη κερδίθηκε τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά την κατάρρευση, όταν όλοι οι φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για να είναι γεγονός σήμερα η αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας. Για την ακρίβεια θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Το όσιο τέλος είναι όταν θα ξεκαλυπώσουμε το γεφύριο. Σήμερα τελειώσαμε την κατασκευή του, θα το παρακολουθήσουμε για 6 μήνες. Και η πραγματική δοκιμή, η μεγάλη δοκιμή είναι όταν θα ξεκαλυπωθεί το γεφύριο. Και θα έχουμε την ίδια αγωνία, το έχω πει πολλές φορές, που είχε και ο Μπέκας. Γιατί ακολουθήσαμε τα χνάρια του, ακολουθήσαμε την ίδια τεχνική. Και αυτή η τεχνική, καλής είναι σίγουρος μόνο όταν βγάλεις τη σκαλοσιά και το γεφύρι θα επιπονεται. Αλλά έχετε δίκιο, ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα, το κλείδωμα το χθεσινό. Η ολοκλήρωση δηλαδή της φάσης της κατασκευής είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Αλλά μιας που ξεκινήσατε σωστά το 2015, μπορώ να πω κάτι, το σκέφτομαι συχνά. Ίσως η μισή μάχη κερδίθηκε την πρώτη εβδομάδα, όταν υπήρχε αυτό το μεγάλο αίσθημα της κατάρρευσης του γεφυριού, μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το είχε πάρει σε ένα πολύ κακό σημάδι. Νομίζω ότι και με τη βοήθεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκείνες τις κρίσιμες πρώτες μέρες, το ότι μπορέσαμε και μετασχηματίσαμε τη στενοχώρια, την κλίψη για την απώλεια του γεφυριού σε μια αισιόδοξη προσπάθεια για την αναστήλωσή του, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό βήμα είναι η χθεσινή μέρα που το γεφύρι κλήρωσε. Το τρίτο, το αποφασιστικό, πάνε όταν θα ξεκαλυπωθεί το γεφύρι. Το οποίο χρονικά προσδιορίσατε σε περίπου 6 μήνες από σήμερα. Παρόλα αυτά, ενώ έχουν τελειώσει οι εργασίες σε ό,τι αφορά το τόξο, συνεχίζονται οι εργασίες παράλληλες εργασίες, έτσι. Προφανώς, υπάρχουν κάποια ακόμη πράγματα, θα πρέπει να φτιαχτούν ορισμένα συμπληρωματικά. Αλλά ένα γεφύρι, ξέρετε, είναι τα δύο τόξα. Το πρώτο, το πιο βασικό, και το δεύτερο τόξο, το οποίο φτάνει στο πρώτο. Επομένως, γεφύρι είναι αυτό, όλα τα άλλα συμπληρωματικές εργασίες. Αλλά και αυτές, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο μήνα ή κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε το γεφύρι για ένα διάστημα. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Σε σχέση με το ΠΕΚΑ, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε δύο χειμώνες πατώντας μέσα στον Άραχθο. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Βεβαίως έχουμε άλλα πλεονεκτήματα. Δεν έχουμε την εμπειρία του. Κανένας από εμάς, αλλά και κανένας στον κόσμο, δεν έχει φτιάξει ένα γεφύρι τόσο μεγάλο, χωρίς κρυφές ενισχύσεις, πραγματικά με την παραδοσιακή τερμική. Ο Μπέκας είχε ξαναφτιάξει τη γεφύρια. Και βεβαίως είχε χτίστες καταπληκτικούς, ανεπανάληπτους. Αυτά τα μειονεκτήματα εμείς τα ξέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει σωστά τον τρόπο της κατασκευής του. Έχουμε εμπιστοσύνη στην αποκρυπταγράφηση που έχουμε κάνει στον τρόπο της κατασκευής του και φτάσαμε ένα δίδυμο γεφύρι στη θέση του παλιού γεφυριού. Αυτή η αποκρυπτογράφηση και όλη αυτή η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε σε αυτό το χρονικό διάστημα της αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας, πόσο σημαντικό εργαλείο μπορεί να αποτελέσει στα χέρια σας, στα χέρια της επιστημονικής κοινότητας, κύριε Καλιαμπάκο, ώστε να δούμε ανάλογα έργα μελλοντικά?
Είναι πολύτιμη, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Σκεφτείτε κάτι, κάτι υπερβολικό. Σκεφτείτε το μηχανισμό των αντικειμένων και κάποιος να μπορούσε να τον αποκρυπτογραφήσει πλήρως και να το ξαναβάλει να δουλέψει. Στην πραγματικότητα, εμείς κάναμε ένα πείραμα πολύ μεγάλο μεγέθους. Διαβάζουμε με τον τρόπο που διαβάζουμε αυτά που έκανε ο Τόκας και χωρίς να αλλάξουμε σε τίποτα την τεχνική του, ξαναφτιάχνουμε ένα πολύ μεγάλο γεφύρι. Το πραγματικό αποτέλεσμα αποδώσει πάρα πολλά για τον τρόπο με τον οποίο διαβάσαμε τεχνικές που σε καμιά περίπτωση δεν είναι ξεπερασμένες σήμερα. Όχι μόνο γιατί έχουμε εκατοντάδες γεφύρια, ακόμα και στην Ήπειρο, χιλιάδες, πάνω από χίλια, σε όλη την Ελλάδα, πέτρινα γεφύρια τα οποία πρέπει να συντηρηθούν και να πρέπει να τα προστατεύσουν σαν κόλλη οφθαλμού. Αλλά γιατί μαθαίνουμε από αυτή την διαδικασία, άφηνε πολύ λιγότερα μέσα, έδιναν εξαιρετικές ευφυείς λύσεις με τα εργαλεία και με τα μέσα που είχαν τα χέρια τους, πράγμα που είναι πάρα πάρα πολύ μοντέρνο. Ξέρετε, η πιο μοντέρνα άποψη για την επιστήμη δεν είναι μια επιστήμη που νικάει τη φύση, αλλά μια επιστήμη που συνεργάζεται με τη φύση. Και ακριβώς αυτό ήταν το παράδειγμα αυτό που μας πέρε. Διάβαζαν καλά τη φύση και προσπαθούν να κάνουν μια κατασκευή που ήταν σχεδόν πλαστική, ήταν μια βαριά, ήταν μια ακλόνητη κατασκευή και ταυτόχρονα είχε τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Αυτό ήταν μεγάλο σχολείο και για μας. Εσείς από την άλλη κληθήκατε και τη φύση να διαβάσετε, αλλά να αποκρυπτογραφήσετε και τον Μπέκα ουσιαστικά, να διαβάσετε και το έργο του Μπέκα. Ξέρετε, είχα δώσει μια ομιλία στην οποία είχα συγκεντρώσει πόσα πράγματα μάθαμε από αυτόν τον άνθρωπο, που δεν είναι μοναδική περίπτωση, με την έννοια ότι είναι ένας εξαιρετικός εκφραστής της λαϊκής αρχιτεκτονικής, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Και πραγματικά, το πρώτο πράγμα που θέλω να εμείς ως Πολυτεχνείο να δείξουμε είναι ότι με τους σημερινούς όρους ο μηχανικός εκείνης της εποχής είχε εξαιρετικά εργαλεία στα χέρια του και μια εξαιρετική ευφυΐα να τα βάζει να δουλέψουν με αποτελεσματικό τρόπο. Επομένως, απέναντι σε ένα έργο που σε ένα ποτάμι που το όνομά του το πήρε από τη δυνατότητά του να ταράζει τη γη, να σηκώνει τη γη, αυτό είναι οι Άραβες. Και σταμάτησε πάνω στον Άραβε 150 χρόνια, δηλαδή ένα έργο το οποίο είναι, έχει κάνει ρεκόρ στα σύγχρονα τεχνικά χρονικά. Εμείς με πολύ σεβασμό ακολουθούμε τον Μπέκα, κρατάω μια ρίση του Μανώλη του Κορέα που λέει ότι εμείς θα φτιάξουμε το γεφύρι του Μπέκα και ο Μπέκας έχει την ευθύνη να στέκεται όρθιο την επόμενη περίοδο. Δεν θα κλέψουμε εμείς τη δόξα του αυτή. Εμείς κρατάμε μόνο ότι ξαναφτιάξαμε το γεφύρι του Μπέκα. Πλέον η αγωνία είναι στραμμένη στο ξεκαλούπομα ουσιαστικά του γεφυριού. Έτσι είναι. Έτσι είναι και δεν μπορώ να το κλείσω αυτό. Γιατί, σας είπα, μια πέτρινη κατασκευή, ένα γεφύρι, είναι, ας το βλέπετε ακλόνητη, είναι ακόμη μια χαλαρή κατασκευή από πολύ βαριά υλικά, όπως είναι η πέτρα, η οποία με το δικό της βάρος σφίγγει. Όταν λοιπόν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί και όταν σταθεί μόνη της, τότε είναι το αποφασιστικό κλαστές και θα έχουμε, όπως σας είπα, την ίδια αγωνία που είχε ο Μπέκας όταν έκανε το ψευδαλόγιο. Σε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι το ξεκαλούπομα ουσιαστικά θα έχουμε μία εικόνα ακριβή, κύριε Καλιαμπάκο, το τι ενδεχομένως θα γίνει. Είναι ικανό αυτό το χρονικό διάστημα θα να... Θα έχουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί το ρωτάμε και τους 6 μήνες αυτούς. Αλλά η εικόνα αυτή δεν μηδενίζει την πραγματική εμπειρία αλλά και το πραγματικό αποτέλεσμα που θα έχουμε όταν ξεκαλωπώσουμε πλήρως στο γεφύρι του χρόνου του καλοκαίρι. Δηλαδή, η παρακολούθηση θα μας δώσει πολλές ενδείξεις, αλλά η απόδειξη θα είναι εκείνη την ώρα που θα κάνουμε το ξεκαλωπώμα. Εάν οι ενδείξεις δεν είναι αυτές που περιμένετε, μπορεί να παραταθεί αυτό το ξεκαλούπωμα ουσιαστικά? Μπορεί να παραταθεί, μπορεί να κάνουμε και συμπληρωματικά μέτρα, αλλά και οι κατασκευαστές και η μεγάλη επιστημονική ομάδα που υπάρχει από πίσω της έχουμε μεγάλη αισιοδοξία ότι δεν θα χρειαστεί, ότι τα πράγματα θα πάνε όλα κατευθείαν. Έχουμε μελετηθεί λεπτομέρειες σε μεγάλο βάθος και έχουμε την αισιοδοξία ότι τα πράγματα όλα θα κινήσουν κατευθείαν. Αυτό, ξαναλέω, δεν μηδενίζει την αγωνία εκείνη της στιγμής, αλλά αυτά είναι αργά η σκληρή δουλειά και ο τρόπος που δουλεύει και το γεφύρι σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο το επιστημονικό, και στο μελετητικό, και στο κατασκευαστικό.
λοιπόν σε ό,τι αφορά το γεφύρι της Πλάκας, θα μείνουμε όμως στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς ο κύριος Καλιαμπάκος αλλά και οι δύο καλεσμένοι μου απόψε στο στούντιο του Ήπειρου στη Βιέννα είναι λίγοι μόνο από τους πρωταγωνιστές για να βρισκόμαστε σήμερα και να συζητάμε για το κλείδωμα ουσιαστικά του τόξου. Μαζί μου στο στούντιο έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον επίκουρο καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Γιώργο Σμύρη, και βέβαια τον κύριο Χρήστο Παπαυρανούση, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εκείνη την επίμαχη περίοδο όταν και κατέρευσε το γεφύρι της Πλάκας και μέλος βέβαια της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου. Καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαμόγελα βλέπω και νομίζω ότι είναι λογικά αυτά τα χαμόγελα. Θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σμύρη, γιατί πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θυμηθήκατε ότι πριν από περίπου ένα χρόνο ήμασταν εδώ και συζητούσαμε τότε για την επικείμενη έναρξη του κυρίως έργου, αυτού του μεγάλου έργου της αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας. Να που ένα χρόνο μετά είμαστε εδώ να συζητάμε για την ολοκλήρωση του κυρίως μέρους του έργου. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα αρχίσω από αυτό που μόλις είπατε. Πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, ήταν η εποχή που εμείς, η δική μας ομάδα, με τη συνδρομή της περιφέρειας και την δική μας επιστημονική γνώση και πολλών άλλων ανθρώπων από την περιοχή, βγήκαμε από το ποτάμι. Mm-hmm. Δηλαδή, προετοιμάσαμε όλο εκείνο το πολύ αισιόδοξο τότε σύστημα για να μπορέσει πια να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε αυτή η σπουδαία εργολαβία για την κατασκευή του γεφυριού. Και τότε και τώρα εγώ είμαι αισιόδοξος. Από την δουλειά μου έχω μάθει ότι η θεμελίωση, την οποία ξέρουμε πολύ καλά γιατί έγινε από εμάς, και το κλείδωμα ενός τοξωτού στοιχείου, είναι τα πιο κρίσιμα στοιχεία. Για το πρώτο μιλήσαμε πέρυσι, ας μην επαναληφθούμε. Mm-hmm. Σίγουρα όμως ο αγαπητός φίλος πρόεδρος θα έχει να προσθέσει για τα οργανωτικά ζητήματα που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Και θα επανέλθουμε στη συζήτηση γιατί ακριβώς ήταν τότε ενδιαφέροντα και παραμένουν να είναι ενδιαφέροντα και τώρα. Η χθεσινή δραστηριότητα απέδειξε ότι η συνεργασία που ξεκινήσαμε τότε εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή, επιβλέπουσα υπηρεσία από την Πάτρα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η δική μας ομάδα εδώ, που τώρα πια είμαστε μόνο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, δηλαδή δεν είμαστε στην Συντονιστική Επιτροπή, γιατί δεν λειτουργούν πια αυτά τα όργανα. Είδαμε, είμαστε παρόντες και θαυμάσαμε και συμβάλαμε, όσο μπορεί να συμβάλει κανείς, σε ένα πολύ καλά μελετημένο έργο και σε ένα πολύ καλά κατασκευασμένο έργο. Πρέπει να προσθέσω ότι όλα βαίνουν κατευχήν, όχι κατευχήν, κατά βεβαίωση. Ότι όλα εξελίσσονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ούτως ώστε έτσι να μειωθεί η οποιαδήποτε αστοχία σε αυτό το μεγάλο πείραμα που, όπως ξέρετε, γίνεται. Χθεσινή ημέρα ήταν, μας γέμισε αισιοδοξία, γιατί όντως το δεύτερο κρίσιμο σημείο μετά τη θεμελίωση, το κλείδωμα που λέμε του τόξου, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε, έγινε με κατ' τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι. Είμαστε εκεί, οι τεχνίτες, η δική μας ομάδα, η επιβλέπουσα υπηρεσία που είναι και κατανόμων υπεύθυνη για την όλη ιστορία, η εργολάβη, δηλαδή η εταιρεία Νίρικος που είχε αναλάβει την κατασκευή. Και έτσι λοιπόν όλοι μας είδαμε και γεμίσαμε αισιοδοξία γιατί κατασκευάστηκε καλά. Αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο που λέγεται κλείδωμα του τόξου. Δεν θέλω να προσθέσω παραπάνω, απλώς πρέπει να πω ότι όλα τα πράγματα, και αφήστε με λίγο να ονειρευτώ την περσινή μας συνάντηση, πέρυσι ήμασταν αρκετά μόνοι μας ως ομάδα και νομίζω το είχαμε επισημάνει. Με τη συνδρομή της περιφέρειας, την σπουδαία τότε, και τη δική μας, θα λέγει κανείς, συμβολή χαμηλά μέσα στο ποτάμι, κάτω από τα θεμέλια του γεφυριού. Τώρα όμως δεν είμαστε πια μόνοι. Τώρα πια είναι μια σειρά πολύ αξιόλογων ανθρώπων και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα πάει ακόμη καλύτερα και θα το περπατήσουμε το γεφύρι κάποια στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Παπαυρανούση, για να πάμε στο πώς ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο του 2015 και το πού βρισκόμαστε σήμερα. Είπε στις δηλώσεις του κύριος Καλιαμπάκος ότι η μάχη κερδίθηκε ακριβώς γιατί δεν χάθηκε πολύτιμος χρόνος
τις πρώτες μέρες μετά την κατάρρευση, γιατί τότε υπήρξε ένα πάγωμα, υπήρξε ένα μούδιασμα. Κάποιοι επιχείρησαν τότε να καταλογίσουν ή να αποδώσουν ευθύνες γιατί τελικά το γεφύρι της Πλάκας κατέρευσε. Αυτό όμως δεν το αφήσατε όλοι εσείς που από την πρώτη στιγμή ενώσατε τις δυνάμεις σας να σας αναλώσει, θα έλεγε κανείς. Αντίθετα, μάλλον σας πείσμωσε για να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να διεκδικήσετε από την πολιτεία την αναστήλωση του γεφυριού. Τα είπατε όλα. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εκείνες τις μέρες πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες ήταν καθοριστικές κάποιες πιθανώς και φάνταστες αποφάσεις που πήραμε. Το αίτημα ήταν καθολικό, ότι θα έπρεπε το γεφύρι να ξαναγίνει. Μόνο που για να ξαναγίνει έπρεπε να υπάρχει ένα πολυεπίπεδο και επιστημονικό και πολιτικό σύστημα που να επιλύει τα επιμέρους προβλήματα. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πολύ έγκαιρα έδωσε τις δικές του δυνατότητες, με τις δικές του δυνατότητες, τις πρώτες λύσεις και τις πρώτες επισημάνσεις. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής στο ότι το τοπικό τεχνικό επιμελητήριο εκείνη την εποχή, με δουλειά όλων των μελών της δικού σας επιτροπής εκείνης της εποχής και των μελών του τεχνικού επιμελητήριου, αγκάλιασαν το θέμα και κάνανε ουσιαστικές προτάσεις και μάλιστα πιστεύω ότι διατυπώσαμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Το ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί και προσωπικοί εγωισμοί οι οποίοι πρέπει να μείνουν στην πάντα. Είναι γραπτά και έχουν μείνει αυτά σε δελτία τύπου. Εγώ είμαι περήφανος στο ότι καταφέραμε και πείσαμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα που μας ταλανίζανε όταν αποφασίζαμε να κάνουμε κάτι, τα αφήσαμε στην πάντα. Βέβαια, το έργο πέρασε από διάφορα στάδια, στα οποία αν δεν υπήρχαν και προσωπικές παρεμβάσεις, όχι μόνο συλλογικές, δεν θα πήγαινε τίποτα μπροστά. Αυτό είναι και καλό και ψυχοφθόρο για αυτούς που ανέλαβαν αυτές τις πρωτοβουλίες. Εγώ θέλω να δώσω έτσι από καρδιάς να τα πω συγχαρητήρια στον συνάδελφό μου και φίλο μου τον Γιώργο Τουσμύρη, ο οποίος ανέλαβε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι να πείσει ότι αυτά που γίνονται, γίνονται όχι μόνο γιατί πρέπει να γίνουν, αλλά γίνονται και σωστά. Mm-hmm. Το ότι ήμουνα δίπλα του όταν ξεκίνησε και ήταν η βασική δουλειά να απομακρύνουμε τα κομμάτια από το ποτάμι, όλοι είχαμε αυτόν τον φόβο το ότι τι θα απομακρύνουμε, πώς θα τα απομακρύνουμε, mm-hmm. και αν αυτό που κάνουμε τελικά δεν θα μείνει ένα μόνο κενό, μια κενή πράξη. Αποδείχτηκε ότι ήταν η αρχή του όλου έργου και μάλιστα αγκαλιάστηκε και από τον Περιφερειάρχη και από τις υπηρεσίες και όλο αυτό το εγχείρημα στην αρχή το επομίστηκε ο τοπικός παράγοντας και χρηματοδοτικά αλλά και επιστημονικά. Από εκεί και μετά τα πράγματα όχι καθόλου εύκολα ήταν πια προδιαγεγραμμένα. Και φτάσαμε σε αυτό τη σημερινή μου, τη χτεσινή μέρα, γιατί όλα αυτά δούλεψαν όπως έπρεπε να δουλέψουν. Ο χρόνος που πέρασε, γιατί τότε μιλάγαμε ότι για 4 χρόνια, για 5 χρόνια ότι θα το έχουμε το γεφύρι και μας φαινόταν πάρα πολύ μακρύ. Τώρα που πέρασαν αυτά τα 4-5 χρόνια, βλέπετε ότι δεν ήταν μακρύς ο χρόνος. Μάλλον ήταν πολύ συμπιεσμένος για ένα τέτοιο έργο. Εκείνο που κερδίθηκε είναι ότι ξανααποκτήσαμε τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τέτοιων έργων, ως τεχνικοί και ως τεχνίτες.
Πράγματα που είχαμε ψιλοχάσει, αποδεικνύεται ότι δεν τα είχαμε χάσει, αλλά δεν ήταν πια στις δεξιότητές μας και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Μην ξεχνάτε ότι παράλληλα με αυτό το έργο ξεκίνησαν και άλλες δουλειές για την πιστοποίηση των λιθοξών, για τις εργασίες που έκανε το Μπουλούκι με τα καλντερίμια. Δηλαδή, όλη αυτή η τεχνική που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τη χάσουμε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να την ανακτούμε και σε δεξιότητες και προπάντως σε πρόσωπα που θα έχουν αυτές τις δεξιότητες. Εγώ σαν τεχνικός είμαι πολύ ευχαριστημένος που το τεχνικό επιμελητήριο έπιασε εκείνη την εποχή τη σωστή έννοια της παρέμβασης που έπρεπε να γίνει, τη διατύπωσε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, έγινε αποδεχτή γιατί όλοι μας δουλέψαμε για αυτό το πράγμα και είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους συναδέλφους εκείνης της εποχής που βοήθησαν με τον τρόπο τους, με τις ιδέες τους, με τον αυθορμητισμό τους, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα πραγματικότητα. Υπήρξαν στιγμές που και οι δύο φοβηθήκατε ότι κάτι δεν θα πάει καλά? Όχι, δεν φοβηθήκαμε μονάχα. Επιτρέψτε μου να πω ότι διακινδυνεύσαμε κιόλας. Ήταν μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Είπα στην αρχή ότι τότε ήμασταν αρκετά μόνοι μας. Αισιόδοξοι μεν, αρκετά μόνοι μας δε. Παράτολμοι. Παράτολμοι και φοβισμένοι. Αλλά η λογική, το ότι αν δεν είναι κανείς φοβισμένος σε αυτά τα έργα, σημαίνει δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Αλλά η κατανίκηση του φόβου είναι μια μεγάλη περηφάνεια. Σε αυτά που είπε ο αγαπητός φίλος και πρόεδρος ο Χρήστος Παυρανούσης, θέλω να προσθέσω το εξής. Δεν ήταν μόνο ότι έπρεπε να κάνουμε να γίνει το γεφύρι. Αυτό είναι εξωσυμβατικό σε επίπεδο διεθνών συμβάσεων. Εντάξει, κάτι που χάνει τη μνημειακότητά του, εντάξει, δεν συνήθως αγγίζει τα όρια της υπόθεσης και αποκαταστάσεις με τις υποθέσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε. Όμως, έπεσε μέσα στα χέρια μας. Και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε από την αρχή, που κάναμε και προτάσεις συγκεκριμένες και πείσαμε και τους υπουργούς ακόμα να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, ήταν ακριβώς ότι η μνημειακότητα εξακολουθούσε να υπάρχει. Να υπάρχει μέσα στο σώμα των πεσμένων κομματιών, μέσα στα εναπομείναντα κομμάτια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο ιδεολόγημα και ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Όμως για μας το στοίχημα ήταν ναι, μπορούμε να προτείνουμε έναν καινούριο τρόπο κατασκευής που βασίζεται εν μέρει στην παλιά τεχνολογία, αλλά με τα σύγχρονα μέσα. Αυτό είναι ένα όραμα στην αρχιτεκτονική. Έτσι. Και κυρίως τώρα με την τάση που έχουμε ως κοινωνίες όλες σε παγκόσμιο επίπεδο της στροφής προς την ιστορία, χαράζει νέους δρόμους, μοντέρνους και σύγχρονους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Γι' αυτό και αυτό που είχαμε προτείνει τότε και το κάναμε με τα πόδια μέσα στο ποτάμι, ήταν ακριβώς το πολυεπίπεδο. Δηλαδή θέλουμε επιστημονική ομάδα, θέλουμε διαχειριστική ομάδα, θέλουμε πολιτική ομάδα, θέλουμε γραφείο του έργου. Έτσι, ό,τι απαιτείται δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το ιδεολόγημά μας μία πράξη. Δεν σημαίνει ότι όλοι κατάλαβαν ή όλοι ενόησαν σε βάθος αυτό το ιδεολόγημα που είναι και η πρόκληση του παρόντος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι μια νέα άποψη πάνω στον τρόπο που δομούμε και διαχειριζόμαστε το ιστορικό μας απόθεμα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, όσο μιλάτε για το φόβο, ναι, πραγματικά υπήρχε φόβος. Όταν χάσκουν κομμάτια των 300 τόνων πάνω από το κεφάλι μας, τα οποία εκείνη τη στιγμή με ένα τριάρι-τεσάρι σεισμό μπορεί να σου έρθουν στο κεφάλι. Και δεν είναι μόνο αν ο αγαπητός πρόεδρος και εγώ ρισκάρουμε, που έτσι κι αλλιώς αποφασίσαμε να ρισκάρουμε, αλλά ρισκάραν και άνθρωποι που ήταν δίπλα από εμάς. Επαγγελματίες που κάναν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν, πέρασαμε ένα όραμα σε όλους. Με τον δικό μας τρόπο, με την εμπιστοσύνη που έδειξαν στα πρόσωπά μας και του Προέδρου, ο οποίος είχε και το γενικότερο πρόσταγμα, και όχι μόνο, και σκαρφάλωσε και έκανε κτλ. Και ημών που είχαμε λίγο τον χρόνο παραπάνω, να είμαστε συνέχεια εκεί. Η τοπική κοινωνία το αγκάλιασε. Τοπική κοινωνία. Τις έξω από εδώ κοινωνίες τις πείσαμε. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ότι δεν ήταν πάντα ομαλά τα πράγματα. Οι προβάσεις του Προέδρου σε επίπεδο υπουργών. Του τότε Υπουργού, την Υπουργό Πολιτισμού, τον Υπουργό της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου Υπουργείου που χρηματοδοτεί. Αυτό ήταν ένα κατόρθωμα του Προέδρου και του Τεχνικού Μελητηρίου του δικού μας που μας άκουσαν από την πρώτη στιγμή γιατί δείξαμε, κατανοήσαμε, οι πρώτοι που κατανοήσαμε το φόβο μας.
Το ότι δημιουργήσαμε εμπιστοσύνη στους άλλους. Mm-hmm. Αυτό είναι. Μέχρι το φθινόπωρο του 2015 δεν ήταν κανένας πεπισμένος από τους περιουσιακούς παράγοντες το ότι αυτό το έργο άξιζε ακόμη και να το συζητήσουν. Δεν ήταν κανένας πεπισμένος. Το έχω διαπιστώσει και στις συναντήσεις. Mm-hmm. Γιατί είτε το αντιμετώπιζαν διαισθητικά, είτε δεν έφτανε η πληροφόρηση της θέλησης της περιοχής σε αυτούς. Και το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο με την πλήρη μελέτη που ανακοινώθηκε τότε το τέλος του 2015 και με τις δικές μας παρεμβάσεις, οι οποίες εγχειρίστηκαν, δηλαδή τις έδωσα χέρι-χέρι στον Υπουργό και του έκανε εντύπωση ότι δεν είχαν φτάσει αυτές οι προτάσεις και οι απόψεις, οδήγησαν να κάνουμε την πρώτη προγραμματική σύμβαση, η οποία ήταν και η μαγιά για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν γινότανε αυτά τα πρώτα, δεν θα υπήρχε περίπτωση να πείσεις κανέναν. Δεν ανάλαβε κανένας έξω από την περιοχή να τα κάνει αυτά. Εδώ η περιοχή τα έκανε. Έτσι. Με τοπικούς παράγοντες, με τοπικά συνεργεία, ένα ρίσκο το οποίο ακούσαμε και μία κριτική, εν μέρη άδικη, εν μέρη αναμενόμενη, αλλά ξεκίνησε το έργο. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε στα θετικά της προσπάθειας που έγινε σε τοπικό επίπεδο. Και πάντοτε να ξέρουμε ότι δεν πρέπει τέτοιου είδους οράματα να τα αφήνουμε στην τύχη τους ή στην καλή θέληση κάποιων. Πρέπει να βάζουμε πλάτη. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι τελικά ότι ο επιμένων νικά. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ο επιμένων νικά, αυτό αποδείχθηκε στην πράξη. Και ότι άξιζε τελικά να πάρετε αυτό το ρίσκο που λέτε ότι τώρα πήρατε. Το λέμε. Τώρα τότε το λέμε. Δεν το ξέραμε, ήταν ρίσκο απλώς. Το λέμε τώρα και πρέπει εδώ να συγχαρούμε και όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στο έργο. Οι κατασκευαστές, η εταιρεία Νίρικος είναι μια εξαιρετική εταιρεία και απέδειξε πραγματικά συμπλήρωσε εν μέρει και το επιστημονικό κομμάτι. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Όπως και στην πρώτη φάση ήταν η εταιρεία Τέρνα που βοήθησε να κάνουμε τις υποθεμελιώσεις. Αυτά πρέπει να τα λέμε πια. Δεν είναι όλα τα έργα, έχουν προσωπικότητα, έχουν άτομα που εμπλέκονται. Η ομαλή πορεία του έργου. Η εύνοια του καιρού ακόμα, φέτος είχαμε έναν εξαιρετικό καιρό. Mm-hmm. Βοήθησε. Ναι. Και πέρυσι. Και πέρυσι, και πέρυσι στα βάθρα, περίπου όπου την γινόταν. Ναι, μόλις φύγαμε εμείς, πλημμύρισε. Με την διαφορά ότι τώρα έχουν φύγει μέσα από το ποτάμι, κατά την επιμονή της εταιρείας και των επιβλεπόντων. Πια το σηκώθηκε, μπορεί να δουλέψει κανείς και το χειμώνα, mm-hmm. όταν επιτρέπει η θερμοκρασία, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Ήρθε το έργο ακριβώς που το είχαμε στο μυαλό μας, αλλά κάναμε προσπάθειες να πείσουμε και το δικό μας αυτό ότι μπορεί να γίνει. Γιατί εμείς πάντα λέγαμε, το έργο θέλει 4 χρόνια. Μην ξεχνάτε, πέρασαμε και προεκλογικές περιόδους και όχι του χρόνου θα γίνει, όχι του παραχρόνου θα γίνει, όχι τα λοιπά. Εμείς ξέραμε από πρώτη στιγμή ότι αυτό το έργο θέλει αυτόν τον συγκεκριμένο χρόνο. Πρώτον, γιατί δεν είχαμε μία εργολαβία. Να πει, έχουμε ένα εργολάβο εγκατεστημένο εκεί και μπορούμε να του αναθέσουμε δουλειά για όλο τον χρόνο. Όχι. Για εμείς είμαστε μόνο τα καλοκαίρια, όταν μας επέτρεπε ο Άραχτος να μπούμε. Ήταν τα οικονομικά δεδομένα της εποχής και η συμμετοχή η δική μας. Άρα δουλεύαμε για πολύ λίγους μήνες. Έτσι. Και από εκεί αποκτήθη μια εμπειρία ότι πρέπει να φύγουμε μέσα από το ποτάμι για να δουλεύουμε συνέχεια. Που οδήγησε τι, στην κατασκευή αυτού του ικρώματος που βλέπετε. Δηλαδή, που είναι σχεδιασμένο με υδραυλικό τρόπο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στον τρομακτικό αυτό ποταμό, ο οποίος αλλιώς κοιμάσαι, αλλιώς ξυπνάς. Δηλαδή, είναι παρά που αλλάζει τα πράγματα. Να λοιπόν, αυτή η εμπειρία μας, για να συμπτύξουμε τον χρόνο και ξέραμε που πονάει, πού θεμελιώνεται, πόσο βάθος είναι ο βράχος στο κάτω μέρος. Δηλαδή, πράγματα τα οποία τροφοδοτήσαμε την μελέτη που έγινε μετά από τη μελέτη του Πολυτεχνείου, δηλαδή από ιδιώτες πια, για να αποκτήσουν μία μελετητές, όλα αυτά τα στοιχεία, όπως με τον τεμαχισμό, την έννοια των μεταλλικών συνδέσμων, όχι αυτά που βλέπουμε. Ξέρετε ότι το γεφυρί στα έδρανά του είχε μεταλλικούς συνδέσμους, αγγλικούς σιδήρου. Βλέκαμε τη σφραγίδα του εργοστασίου. Συνδεδεμένο με ένα ειδικό τρόπο που τους το δείξαμε στους μελετητές για να χρησιμοποιήσουν πια το καινούριο υλικό. Η μορφή των ξύλινων εσχαρών, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό με τις προβολοδομήσεις. Αυτό δεν το ξέραμε. Είχαμε υποθέσει ότι είχε ξύλινο. Όλοι μας και οι επιστήμονες. Άρα εμείς η πρώτη δουλειά αυτή
Ήτανε, και έχουμε και άλλα τα οποία δεν θα τα ανακοινώσουμε. Θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό. Οι μελετητές τα ξέρουν ή και πράγματα που δεν ξέρουν, σε επίπεδο ιστορικών πραγματών. Αλλά αυτό βοήθησε ώστε να είναι πιο πλήρης, πιο σαφής, πιο εύκολα κοστολογημένη και χρονολογημένη επέμβαση. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο το δικό μας κατόρθωμα. Εκεί τελειώσαμε. Εμείς δεν έχουμε μπλοκή αυτή τη στιγμή παρά μόνο σε επιστημονικά όταν μας ζητάνε τη γνώμη. Όπως αυτό που έγινε χθες. Και θα ξαναγίνει με το ξεκαλούπωμα ή δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει στην πορεία. Αυτά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Βήμα-βήμα και αυτό το κάθε ένα βήμα σας παρέχει και μία γνώση σημαντική, όπως συζητούσαμε πολλές φορές και λέγαμε, κύριε Παπαβρουνούση, ότι με την ολοκλήρωση αυτού του έργου θα υπάρχει μία επιστημονική γνώση πλέον για τους νέους επιστήμονες. Και αποκτήθηκε αυτή. Και όχι μόνο γνώση, αλλά και χρησιμοποίησα την προσλαμβάνουσα παράσταση. Το να μιλάς για ένα γεφύρι, το έχει πλάτος 3 μέτρα, έχει ύψος 1,20, έχει εκείνο κλπ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου. Όταν το βλέπεις μπροστά σου, είναι τελείως άλλο αυτό που παίρνεις. Mm-hmm. Είναι σαν να σου περιγράφουν ένα κόσμημα και είναι άλλο να το έχεις και να το περιεργάζεσαι στα χέρια σου. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Και είναι πραγματικά ένα κόσμημα αυτό και για την δουλειά μας, για την επιστήμη μας, αλλά και για τον τόπο. Εγώ σαν μηχανικός είμαι πολύ περήφανος το ότι εκμεταλλευτήκαμε τη μεγάλη αυτή ατυχία για να έχουμε εμπειρία και θα έχουμε και άλλες εμπειρίες όταν θα το ξεκαλουπώσουμε, όταν θα το δούμε να λειτουργεί, όταν θα το δούμε να αντέχει στον καιρό, στη φύση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν κάνουμε κάτι στα τυφλά. Έτσι. Το ίδιο με τις ίδιες διαστάσεις, όχι μόνο κράτησε 150 χρόνια, άντεξε και μια έκρηξη πάνω του. Έτσι. Τώρα, το τι έπεσε ήταν ένα πολύ ατυχές γεγονός. Αλλά αυτό που ήταν κάτι που ήταν στέρεο. Μόνον και μόνον το ότι δεν πηγαίναμε στα τυφλά, μας δίνει και μια αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Για άλλα 150 χρόνια και παραπάνω. Καλό είναι να μην τα βάζουμε. Να μην αποφεύγουμε. Γιατί δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι μια βασική αρχή της μηχανικής, έτσι. Ότι ναι, υπολογίζουμε. Ξέρουμε, μελετάμε, η μελέτη προχωράει, βγαίνουν καινούργια μοντέλα συνέχεια. Βλέπετε, ο αντισεισμικός κανονισμός το 50 μέχρι τώρα έχει αλλάξει 3 φορές. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς η επιστήμη βελτιώνεται. Σε αυτά τα έργα όμως, είχαμε πολλά κρυφά, πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Γιατί δεν είχαμε, δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε όλα τα γεφύρια για να δούμε πώς είναι κατασκευασμένα. Μέσα στην ατυχία, όπως είπε ο πρόεδρος, ήμασταν τυχεροί. Η πρώτη φωτογραφία που είχαμε από το γκρεμισμένο γεφύρι δεν διακρινόταν τίποτα στην Κίτη, ήταν νερά. Mm-hmm. Όλοι παίρναμε όρκο ότι το γεφύρι είχε γίνει χαρτοπόλεμος. Mm-hmm. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Ότι δεν θα υπήρχαν αυτοί οι μεγάλοι τεράστιοι όγκοι πέτρι. Αυτοί οι όγκοι μας έδωσαν φοβερά στοιχεία για το τι ήταν αυτό που είχαν κάνει για να στέκεται αυτό το γεφύρι. Για 150 χρόνια. Δεν το ξέραμε. Και εδώ θέλω να πω ότι έχουμε του κόσμου τα γεφύρια. Δεν πρέπει να πέσουν για να μάθουμε πώς είναι. Yeah. Τώρα το ξέρουμε. Γι' αυτό και πρέπει να τα συντηρήσουμε. Να αξιοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε. Να εκμεταλλευτούμε. Είναι πολύ πιο εύκολο και μικρότερο κόστος να συντηρήσεις κάτι, γιατί έχει και την αυθεντικότητά του, από το να πεις ότι μια και μπορώ να το ξαναφτιάξω, άστο να πέσει και να το ξαναφτιάξω. Δεν είναι. Όχι. Δεν είναι ορθή προσέγγιση. Σήμερα το γεφύρι της πλάκας έτσι όπως αναστηλώθηκε, σε ποιο βαθμό θα έλεγε κανείς έχει τα υλικά του παλιού πέτρινου γεφυριού ή θα πρέπει να αποφύγουμε και αυτή τη σύγκριση, κύριε Σμύρη? Όχι, δεν θα την αποφύγουμε καθόλου. Καταρχήν αυτό που έγινε είναι ένα μεγάλο πείραμα. Mm-hmm. Πραγματικά μεγάλο πείραμα. Και όπως όλα τα πειράματα έχουν και ένα συμπέρασμα, ένα αποτέλεσμα, και αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει μια βασική αρχή της μηχανικής. Που ένα πράγμα το οποίο έχει καταπονηθεί πάρα πολύ και έχει απομείνα σαν αντοχή, προσέχετε τη λέξη, mm-hmm. δεν μπορείς να το φέρεις σε τέτοια κατάσταση που να δεχθεί νέα μηχανική καταπώνηση. Τότε λοιπόν το έχουμε συζητήσει και στο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η πρώτη μας ιδέα ήταν το υλικό,
ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε. Προσέξτε, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το υλικό, κάθε λιθάρι των 9.000 λίθων που χρησιμοποιήθηκε, είναι πιστοποιημένο. Γιατί σήμερα δουλεύω με τον εισαγγελέα στη γωνία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει κανείς ότι έκανε ο Μπέγκας το 1866. Σημαίνει όλο το υλικό που φέρει το γεφύρι είναι ένα πιστοποιημένο υλικό. Που προσομοιάζει με το παλιό. Προσομοιάζει, δεν είναι το παλιό. Όμως τα κομμάτια που απομείναν και τα οποία εμείς προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε ως κόρυν οφθαλμού, αυτά που ήταν. Γιατί αλλιώς θα πέφταν και αυτά. Mm-hmm. Έτσι. Μας έδωσαν και μια άλλη διάσταση. Ότι για την αποκατάσταση αυτών που έχουν απομείνει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παλιό υλικό, γιατί προσομοιάζει με την απομείνασα αντοχή των κομματιών αυτών. Άρα λοιπόν, ό,τι υλικό έχουμε βγάλει, τους λίθους που είχαμε καθαρίσει, χρησιμοποιήθηκε σε στοιχεία που δεν είναι δυναμικά, δηλαδή δεν είναι δυναμικά στο τόξο, ας πούμε. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να μην χρησιμοποιεί. Κάθε λιθάρι πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Να είναι υγιές. Από που προήλθε, πώς προήλθε, την ημέρα, τον χρόνο. Έτσι πια κατασκευάζονται. Έτσι, είναι άλλοι τρόποι κατασκευής. Δεν μπορεί να κινηθεί κανείς στους ρομαντικούς χρόνους που η ανθρώπινη ζωή ή η οικονομία ήταν σε διαφορετικά επίπεδα. Οι ξύλινοι κορμοί που χρησιμοποιούσαν για τα καλούπια τους, που δεν ξέρουμε και πώς ήταν. Έτσι. Δεν ξέρουμε. Υποθέτουμε. Γι' αυτό και αυτό που έγινε είναι κάτι αντίστοιχο. Αλλά σε μετάξυ, δηλαδή θέλω να πω ότι. Και συνήθως κατηγορούμαστε ότι τότε το έκανε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Τότε ήταν μια διαφορετική εποχή, τα πράγματα μετρούσαν με διαφορετικό τρόπο. Εντάξει. Και η ανθρώπινη ζωή μετρούσε με διαφορετικό τρόπο, η εισαγγελία στη γωνία δεν υπήρχε, οι χρόνοι μετρούσαν διαφορετικά, η οικονομία μετρούσε διαφορετικά. Άρα η ιστορία δεν θέλουμε να την επαναλάβουμε, δεν επαναλαμβάνεται στη δεύτερη. Ποτέ δεν θα φτιάξουμε τις συνθήκες. Αλλά δεν παραμένει τι καινούργια στοιχεία που βγαίνουν. Πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λογική την παλαιά, αλλά όμως με σιδηρά ή κρυώματα. Δεν μπορούμε να κόψουμε το μισό δάσος για να κάνουμε. Μπορούσαμε να το κάνουμε, για όνομα του Θεού. Αλλά θα ήταν ένα σκηνικό θέατρο. Δεν έχει νόημα. Θα γίνει δηλαδή. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ σύγχρονο πράγμα. Ως ιδεολογία, ως θέση. Αυτό που έγινε είναι η μέγιστη δυνατή προσπάθεια του 21ου αιώνα να κατανοήσει σε βάθος την κατασκευή του 1866, ώστε να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Κατάλαβατε, είναι ιδεολογικό το ζήτημα. Αυτό που κατασκευάστηκε είναι η μέγιστη δυνατή προσπάθεια να κατασκευάσουμε όπως κατασκευάζαν εκείνοι. Βέβαια με τις σύγχρονες μεθόδους. Γιατί θα βάλουμε μουλάρια για να κουβαλήσουν τις πέτρες, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει. Όχι, θα το κουβαλήσουμε με το φορτηγό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή με το σύγχρονο. Και με τον γερανό. Και με τον γερανό. Δεν θα σηκώσουμε τώρα παλάγκα όπως γινόταν στην πλάτη οι άνθρωποι. Καταλάβατε, δηλαδή, το κατασκευάζουμε όπως τότε, με τα σύγχρονα μέσα και με τρόπο που αποτελεί τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια της εποχής μας να κατανοήσουμε εκείνο. Για την λογική να διαμορφώσουμε μέλλον. Mm-hmm. Στα γεφύρια αυτά, σε λιθοδομές. Δηλαδή, ανοίγει και ένας καινούργιος δρόμος προσέγγισης του αρχιτεκτονικού αποθέματος. Κάθε κατηγορία. Εγώ απλώς θέλω να το αναφέρω, είναι ότι για τις πυραμίδες όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι δουλέψανε χιλιάδες άνθρωποι με χιλιάδες υλικά κλπ. Το ίδιο ήταν και με το γεφύρι της πλάκας. Έτσι όλοι λέγαμε πόσους ανθρώπους είχε αυτός που το πρωτοκατασκεύασε για να μπορέσει να το βγάλει σε αυτόν τον χρόνο. Πόσα υλικά θα χρειαζόταν και πόσα μουλάρια θα χρειαζόταν. Αποδείχτηκε ότι όλα αυτά είναι πεπερασμένα, δηλαδή με 30 τεχνίτες και με το κατασκευάζεις. Δηλαδή δεν είναι άπειρα αυτά που πρέπει να διαθέσεις, έτσι. Μόνον και μόνον αυτή την εμπειρία που αποκομίσαμε, άξιζε τον κόπο να το προσπαθήσουμε. Νομίζω θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παπαβρανός, επειδή μιλήσατε για 30 τεχνίτες, για αυτούς τους ανθρώπους που δούλεψαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πόσο σημαντική ήταν ακόμη περισσότερη η σημερινή ημέρα, γιατί σίγουρα και για εσάς που το ονειρευτήκατε, που το δουλέψατε, που το μελετήσατε, που το δρομολογήσατε, είχε τη δική του αξία, πόσο δε μάλλον για αυτούς τους ανθρώπους που πέτρα-πέτρα εργάστηκαν. Να σας πω κάτι, αυτοί που δουλεύουν συνέχεια, αυτού του είδους τις σηματοδοτημένες μέρες, όπως είναι η δική μας για το κλειδί κλπ. Για αυτούς περνάνε απαρατήρητα. Είναι όλη η διαδικασία που τους γεμίζει. Και αν τους δείτε, είναι γεμάτη με χαμόγελο από τότε που ξεκίνησαν το βάθρο. Ναι, γιατί αυτό που κάνανε, το νιώθανε ότι είναι κάτι στο οποίο
το χρωστάνε, το χρωστάνε στον εαυτό τους. Mm-hmm. Και οι σηματοδοτημένες για μας μέρες, για αυτούς είναι μια καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα, έτσι. Γιατί για αυτούς, αυτοί έχουν εισπράξει το μέγιστο από όλους μας. Είναι σαν να πας σε ένα εστιατόριο να ασχολείσαι μια ώρα για να φας ένα φαγητό, αλλά ο μάγειρας για να το φτιάξει έκανε πάρα πολλές ώρες και είχε την αγωνία του. Και όταν φεύγεις εσύ ευχαριστημένος, τότε και αυτός είναι ακόμη πιο ευχαριστημένος. Επειδή θέλω να προσθέσω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί είναι επαγγελματίες. Mm-hmm. Έχουν μια. Και έγινε, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, έχουν επιλέγησαν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο μετά από πολλές δοκιμές από την εταιρεία που ανέλαβε να το κατασκευάσει. Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τη μάζα των μαστών. Όμως είναι επαγγελματίες. Βλέπουν δηλαδή την πέτρα σαν όπως βλέπουμε εμείς τα δικά μας εργαλεία της δουλειάς. Δηλαδή δεν ενθουσιάζονται τόσο εύκολα όσο νομίζουμε. Εκείνο που μένει είναι λίγο στο πίσω μέρος του εγκεφαλού ή στην καρδούλα τους ότι δούλεψαν στο γεφύρι της πλάκας. Αλλά είναι επαγγελματίες. Οι άνθρωποι πληρώνονται, δεν είναι ρομαντικοί. Η δική μας ομάδα ήταν εθελοντική και καλά κάναμε. Ο εργολάβος δεν είναι εθελοντής. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένος και συγκεκριμένα οικονομικά μοντέλα, πρέπει να κατασκευαστεί, έχει νομικές δεσμεύσεις. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται διαφορετικά. Όμως εξελίσσονται κανονικά. Είναι όπως το τυχαίο έριξε το γεφύρι, νομίζω η οργάνωση το φτιάχνει. Είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Το κλειδί ήταν να μπει 30 Νοεμβρίου και ήταν έτοιμο 30 Νοεμβρίου, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες. Δεν συγκεντρωθήκαν, εμείς είμαστε εδώ, μπορούσαμε να πάμε και 30 του μήνα, αλλά μην ξεχνάτε την επιβλέπουσα υπηρεσία, έπρεπε να πάρει εντολή, να ειδοποιηθεί το Υπουργείο. Όλο αυτό ήταν. Οπότε πήγαμε 2 μέρες μετά. Δηλαδή, αν πει κανείς ότι είμαστε έξω από το χρονοδιάγραμμα, δεν είμαστε. Είμαστε εντελώς μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Από εδώ και πέρα λοιπόν το ίδιο είναι και το χρονοδιάγραμμα. Γιατί σήμερα ξεκίνησε λοιπόν να γεμίζει το βάθρο, να συνεχίσει τον καντερίμι. Έχω καιρός μάλλον να γρύψει λιγουλάκι. Mm-hmm. Και πάλι, και ξέρετε ότι εκεί το νερό ανεποκατεβαίνει με ταχύτητες σχεδόν ηλικιώδεις. Έτσι, όταν βρέχει το Μέτσοβο, σε 6 ώρες στη γέφυρα της πλάκας έρχονται 2 μέτρα. Δηλαδή 2 μέτρα σηκώνεται το νερό και το νερό εκεί κατεβάζει. Είναι άγριο ποτάμι. Και άγριο ποτάμι. Κατεβάζει λιθάρια, κατεβάζει δέντρα. Είναι ένα πολύ περίεργο. Ένα crash test θα είναι αυτό ο χειμώνα, έτσι δεν είναι? Όχι. Βέβαια έχουμε. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να μείνει εδώ. Έτσι. Πρέπει αυτό που φτιάξαμε να το προστατέψουμε. Και για να το προστατέψουμε σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και την κοιτόστρωση. Mm-hmm. Δηλαδή την εξυγίανση της όλης κήτης, ανάντι και κατάντι του γεφυριού, έτσι που να μειώσουμε στο ελάχιστο τις τυχαίες και απρόβλεπτες συνέπειες του νερού. Να είναι όσο δυνατόν πιο ελεγχόμενο. Στην Άρτα το έχουμε αντιμετωπίσει. Και αντιμετωπίστηκε τη δεκαετία του 80 και άντεξε μέχρι το 2015 αξιόλογα. Με αξιοπρέπεια. Και όχι μόνο αξιοπρέπεια, με πολύ καλή συμπεριφορά. Αλλά το 2015 η συντήρηση και έγινε η συντήρηση. Γιατί αν δεν την κάνουμε αυτή τη συντήρηση, τότε θα το πληρώσουμε. Και το γεφύρι της πλάκας θέλει να έχει και αυτό το έργο. Το οποίο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια και χωρίς χρονοκαθυστέρηση. Και εκείνο που θέλουμε να εισηγηθούμε επίσης είναι ένα σύστημα, ένα μοντέλο διαχείρισης αυτού του έργου. Γιατί τώρα πια δουλεύουμε με διαφορετικούς τρόπους. Όταν δεν το είχαμε στα χέρια μας, εκεί μπορεί να ανέβαινε ο καθένας και να έκανε ο καθένας ό,τι θέλει. Τώρα όμως που το έργο έχει γίνει πια, ήρθε στα χέρια επιστημόνων και του κράτους, θα πρέπει να προτείνουμε ένα σύστημα διαχείρισής του. Με δημοσιότητα που έχει πάρει, μπορεί να μας δουν και 1000 άτομα μία μέρα να ανέβουν πάνω. Mm-hmm. Όχι ότι δεν έχει υπολογιστεί για αυτά τα μοντέλα. Προφανώς έχει υπολογιστεί και για μεγαλύτερα και ισχυρότερα φορτία. Αλλά θα αρχίσει η προϊούσα φθορά πριν ολοκληρωθεί. Εμείς, η δική μας ομάδα, φαντάζομαι ότι θα γίνει αποδεκτή, αγαπητέ πρόεδρε, ως ομάδα του κομιτηρίου ή ο μέλης της επιστημονικής ομάδας, θα συζητούμε μια διαχείριση αυτού του έργου. Mm-hmm. Που περιλαμβάνει περιφερειακά έργα, υπαίθριο μουσείο, κάπου να εκτεθεί η διαδικασία πώς έγινε, δηλαδή να μας διδάσκει πέρα από αυτή την ρομαντική άποψη, τι ωραία βλέπω το γεφύρι στο βάθος της κοιλάδας. Γιατί αυτό ήταν, έτσι. Mm-hmm. Μην λέμε κάτι άλλο. Τώρα όμως δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα άλλο μοντέλο εκπαίδευσης, γιατί τα μνημεία τα κρατάμε για να μας εκπαιδεύουν. Δεν τα κρατάμε για ρομαντική άποψη, επειδή εμένα μου άρεσε να το βλέπω. Μας διδάσκουν, μας μαθαίνουν πράγματα. Και αυτό μας διδάσκει πολλά πράγματα πια. Δηλαδή, αυτή είναι η νέα μας δραστηριότητα πια. Πέρα από μια φωτογραφία στο γεφύρι,
να μην μας μείνει μόνο αυτή, να μας μείνουν και όλες οι υπόλοιπες γνώσεις του τι είναι το γεφύρι, ποιο ρόλο έπαιζε, ποια ήταν η ιστορία του, ποια είναι η συγκεκριμένη του ιστορία, έτσι, το ότι ήταν πάνω στα σύνορα μιας παλιάς Ελλάδας, το ότι εκεί έγιναν συμφωνίες, έτσι, αυτά όλα πρέπει να μπουν μέσα στην πληροφόρηση του περιηγητή, του τουρίστα. Η νέα ιστορία. Η παλιά και η νέα ιστορία του γεφυριού της πλάκας. Ευκαιρία, είναι ευκαιρία να πείσουμε ότι η περιήγηση δεν είναι μία απλή περιήγηση, αλλά είναι ουσιαστική προσέγγιση του ίδιου του τόπου. Είτε αισθητικά, είτε ιστορικά, είτε και πολιτισμικά. Εκπαίδευση. Αυτή η ομάδα μας, αυτό επεξεργάζεται τώρα και όταν κληθούμε θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας ή τον προβληματισμό μας. Ώστε να ξανασυντονιστούν μετά το πέρας του έργου, που έτσι κι αλλιώς θα παρακολουθείτε για δύο χρόνια και πάνω έτσι. Γιατί μπαίνει ένα σύστημα παρακολούθησης, έτσι, με μικρομετακινήσεων κτλ. Αυτά λοιπόν τα χρόνια θα τα εκμεταλλευτούμε, πιστεύω, για το λεγόμενο πρόγραμμα διαχείρισης αυτού του νέου μνημείου, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Μπορεί η λέξη του νέου μνημείου. Μπορεί η λέξη διαχείριση να είναι φορτισμένη από άλλες παραστάσεις. Αλλά είναι διαχείριση του έργου. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Και αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, καταλάβετε, δεν είναι μόνο φτιάχνω ένα γεφύρι, γιατί θέλω εγώ να το φτιάξω. Και τελείωσε. Όχι. Είναι αυτό το μετά. Θα πρέπει να μας διδάξει πράγματα. Και εμάς ως μηχανικούς μας έχει διδάξει, αλλά και η διαχείρισή του μας διδάσκει επίσης. Γιατί έχουμε και ένα ελάττωμα στην Ελλάδα. Φτιάχνουμε τα έργα και τα εγκαταλείπουμε. Εντάξει. Ήταν μια ευκαιρία που δεν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Τα φτιάχνουμε και τα εγκαταλείπουμε. Έχουμε φτιάξει πολλά έργα. Αυτό τώρα είναι μια πρόσθετη στάξη σε αυτή. Αυτό το έργο. Να αποκτήσει τον πραγματικό του βηματισμό σε έναν σύγχρονο κόσμο, ο οποίος με σύγχρονα μέσα διαβάζει την παλιά του ιστορία. Αυτό είναι η πρόταση της δικής μας ομάδας που επεξεργαζόμαστε με τον αγαπητό πρόεδρο. Και όταν κληθούμε, εάν κληθούμε. Προσέξτε, λέω, σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να την έχετε έτοιμη αυτή την πρόταση. Έχουμε, την έτοιμη θα την κάνει ο ειδικός κάθε φορά και θα υπάρχει ο κατάλληλος συνεργάτης κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι το οποίο εμείς κρατάμε ζωντανό, ίσως η μόνη από όσους έχουν. Αν κληθείτε από την πολιτεία. Ναι, δεν φαντάζομαι ποιος άλλος θα μπορούσε να μας καλέσει, αγαπητέ πρόεδρε. Αλλά σε τέτοια θέματα δεν μπορεί η πολιτεία να μην είναι όχι αρρωγός, αλλά και προτεργάτης. Γιατί αυτά ξεφεύγουν και του προσωπικού επίπεδου και του τοπικού επίπεδου. Έτσι, είναι παρακαταθήκη για όλη την περιοχή, για όλη την περιοχή μας και όχι τοπικιστικά ή εθνικιστικά, καθαρά σαν στοιχείο του ίδιου μας του πολιτισμού. Αυτογνωσία. Και είναι και το ζητούμενο, έτσι. Γιατί τέτοιου είδους κατασκευές δεν υπάρχουν μόνο στα σύνορα της Ελλάδος, υπάρχουν και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Τώρα, ποιος τα έφτιαξε, μπορεί να ήταν από την άλλη μεριά των σύνορων. Και μεγαλύτερα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Δεν είναι. Το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια δεν είναι το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, είναι από τα μεγαλύτερα. Από τα μεγαλύτερα. Εντάξει. Και από, δεν είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, προφανώς είναι σε μια κατηγορία παρακάτω. Εντάξει, ξέρουμε ρωμαϊκές γέφυρες με ανοίγματα 70 μέτρα κτλ. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αλλά όμως αυτή όλη η ιστορία είναι πραγματικά κάτι που μας βοηθά στην αυτογνωσία στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι σοβινιστικό το ζήτημα. Ναι. Είναι αυτογνωσία. Αποκτούμε αυτογνωσία. Και όταν αποκτάς αυτογνωσία, βηματίζεις πιο σταθερά στον σύγχρονο κόσμο. Αυτό τίποτε άλλο. Και για να προσγειωθούμε λίγο σε αυτά τα πράγματα, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο στην Ελλάδα, στον κόσμο, τέτοιο, έτσι. Ο Παρθενώνας είναι τελείως άλλης κλίμακας. Έτσι. Μην ξεχνάτε, το 1868 δεν είναι τόσο παλιά που να μην υπάρχει επιστημονική γνώση. Έτσι. Το 1868 είχαν γίνει σίδηρες γέφυρες με δικτυώματα κλπ. Στις άλλες χώρες. Που σημαίνει ότι υπήρχε το υπόβαθρο, το επιστημονικό, για να το προσεγγίσεις. Μόνο που εδώ, σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης, η οποία δεν φημιζόταν και για την πρωτοπορία της επιστημονικής της, των επιστημονικών της επιτευγμάτων, αλλά ήταν φημισμένη για το πείσμα και για τις δεξιότητες του κόσμου τους, είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνεις με λίγη γνώση, πολλή θέληση και πολλή δουλειά. Μάλιστα. Αυτό είναι.
Έτσι θέλω να κλείσουμε και βέβαια θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τους επόμενους 6 μήνες, κυρίως σε 6 μήνες από σήμερα, όλη αυτή τη γνώση που θα αποκτηθεί και από τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθεί πλέον. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσετε? Θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω γιατί αυτή την αγάπη που δείξαμε και θα το δείξουμε, δηλαδή δεν πρέπει να τελειώσει σε 6 μήνες. Θα πρέπει να διαρκεί συνεχώς για όλα μας τα μήνες. Σίγουρα. Έτσι. Δεν είχαν όμως ένα κομβικό σημείο. Ναι, απλώς θα είναι μία μέρα στην όλη ιστορία. Εντάξει. Και θα έρθουν και άλλες 6 μήνες που πάλι θα μιλήσουμε. Έτσι. Για το γεφύρι. Για αυτό θα μιλήσουμε το για το πώς αν έπεσε ο Σταυρός, όπως έπεφτε ο Σταυρός απάνω από το ποτάμι, στην Θεοφάνεια. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να είναι πάντοτε παρόντα για να τα προφυλάξουμε και να μην πέσουν στη λύθη του χρόνου και στην αδιαφορία ημών των ιδιών. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημαντικό σημείο αυτού του έργου, με την ευχή και την ελπίδα, όπως είπατε και εσείς, από εδώ και πέρα να προσέξουμε ακόμη περισσότερο και το γεφύρι της Πλάκας, αλλά και όλα τα αντίστοιχα γεφύρια που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Και όχι μόνο. Να σας ευχαριστήσω και πάλι και τους δύο πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, πρόγραμμα επιδότησης πλήρους απασχόλησης έργων πτυχιούχων για 18 συν 4 μήνες θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Ήπειρου με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020, με τις αιτήσεις να ξεκινούν από τις 7 Ιανουαρίου του 2020. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται από Περιφέρεια της χώρας και θα αποτελέσει πιλότο, ενώ η ανταπόκριση για την αξιοποίησή του θα ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Στις 7 Ιανουαρίου του 2020 ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. Την πρόσκληση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 είναι ουσιαστικά πιλότος και για άλλες περιφέρειες της χώρας, καθώς είναι το πρώτο που εκπονεί περιφέρεια στην Ελλάδα. Στόχος του η απόκτηση πραγματικής εμπειρίας από ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα, ώστε μετά την λήξη του προγράμματος να έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν στις επιχειρήσεις που θα τους προσλάβουν ή να αναζητήσουν εργασία σε άλλες του ιδιωτικού τομέα. Η ανταπόκριση που θα υπάρξει για την αξιοποίηση του προγράμματος θα ληφθεί υπόψη και στις προτάσεις που θα υποβληθούν στο νέο ΕΣΠΑ όταν αυτό λάβει την τελική του μορφή. Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, παροχή υπηρεσιών, τεχνολογία, πληροφορική επικοινωνία, υγεία, ευεξία για το πλήρες μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων, μηνιαίες μεικτές αποδοχές, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις νέες θέσεις απασχόλησης για επιπλέον 4 μήνες. Έτσι, θα πρέπει να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 7η Ιανουαρίου του 2020 και ώρα 1 το μεσημέρι, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου του 2020 και ώρα 3 το μεσημέρι. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση και κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης οριστικοποίησης υποβολής της αίτησης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί ο φυσικός φάκελος. Οφελούμενοι της δράσης θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ ή οικονομικά μη ενεργά άτομα για τους οποίους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις. Θα διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών εκπαίδευσης, πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδου 5, χορηγείται στους αποφύτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση, δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επίπεδου 5, χορηγείται στους αποφύτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, δίπλωμα πτυχίο ανώτερης σχολής, τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση, πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους. Οι πτυχιούχοι σχολών της Αλλοδαπής θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας
όπου απαιτείται από το ΔΟΑΤΑΠ μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα. Οι τίτλοι σπουδών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί από αναγνωρισμένα από τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγή, ισότιμα ιδρύματα, σχολές, τμήματα. Επίσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών πριν από την υπογραφή της σύμβασης ή 3 μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν απασχολήθηκαν με μισθωτή σχέση εργασίας ή δεν είχαν εισοδήματα από άσκηση ελευθέριου ή άλλου επαγγέλματος και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόληση στην χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πράξη και για το χρονικό διάστημα υποχρέωσης διατήρησης των θέσεων απασχόλησης. Στο επενδυτικό σχέδιο που θα υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, πτυχίο, ειδικότητα των ωφελουμένων. Και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας. Ανάλογα με τις υφιστάμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης, ισχύουν τα εξής. Επιχειρήσεις με προσωπικό από 0 έως 3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο. Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 2 ωφελούμενους. Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 3 ωφελούμενους. Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 5 ωφελούμενους. Και τέλος, επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 6 ωφελούμενους. Και από την περιφέρεια, την αιρετή περιφέρεια, θα πάμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να συζητήσουμε έτσι τα ζητήματα ανοιχτά που υπάρχουν για τους εργαζόμενους με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Αντώνη Μαυράκο. Καλησπέρα. Ωραία. Πάμε στη συζήτησή μας κατευθείαν με τον κύριο Μαυράκο. Να σας καλησπέρισω, να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαυράκο. Έτσι, είπα να βοηθήσω λίγο τους συναδέλφους για να φτιάξουν το πλάνο σας. Προφανώς που θέλουν να διορθώσουν, θα το διορθώσουν. Ναι, όμως. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ, κύριε Μαυράκο. Έτσι, γιατί έχουμε καιρό αρκετά να τα πούμε, έτσι να δούμε τι γίνεται στις τάξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, εκεί όπου πολλά ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με το μέλλον των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μέσω του νομοσχεδίου που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών ίσως να υπάρξει και κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ακόμη τα πράγματα είναι θολά. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και τι θα προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Νομίζω όμως ότι αυτό το θολό, το οποίο είναι αρκετό για να φέρει μια αναστάτωση στους εργαζόμενους των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κυρία Σταύρου. Δυστυχώς βρισκόμαστε πάλι με αλλαγή κυβέρνησης ή αλλαγή υπουργού να συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα για κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων ή πριν για αποσυναρμολόγηση, το να φύγουν κάποιες αρμοδιότητες, να μην είναι αρμοδιότητες, τι θα γίνει, ο κόσμος που θα πάει. Όλο αυτό από μόνο του δημιουργεί μια ανησυχία στους συναδέλφους, από μόνο του δημιουργεί προσχώματα τόσο στην καθημερινή εργασία τους, αλλά και σε σχέση με την συνείδηση που διαμορφώνεται τελικά στους πολίτες για τη δημόσια διοίκηση, για ένα θεσμό όπως είναι οι αποκεντρωμένες. Να πω δύο πράγματα, γιατί νομίζω ότι έχουν αξία προς τον κόσμο να αντιληφθεί και να καταλάβει κυρίως ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπου στη συνείδηση των πολιτών ή μάλλον στη συνείδηση των πολιτών και αυτό που ξέρουν είναι η περιφέρεια, όπως την λένε, δηλαδή γιατί είναι η συνέχεια της κρατικής περιφέρειας από το 2011 ουσιαστικά, ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές στην παρουσία του κράτους εν γέννη και αλλά και στην περιφέρεια. Εντάχει και κάποιες από αυτές είναι η διαχείριση και η προστασία των δασών, η εφαρμογή της χωροταξικής πολιτικής
στις γενικότερες πολιτικές και στα ζητήματα τα οικοδομικά, και του περιβάλλοντος βεβαίως, η προστασία των υδάτων, η αλλοδαπή και η μετανάστευση, δηλαδή η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής, με όλες αυτές τις ροές που δεχτήκαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και το βάρος που πήρανε συνάδελφοι σε όλα αυτά, η εποπτεία και ο έλεγχος των αποφάσεων, των ΟΤΑ, δηλαδή το πρόσχωμα που έχει, αν θέλετε, το κράτος προς τις αποφάσεις που παίρνει οποιοσδήποτε δήμαρχος ή οποιοσδήποτε περιφερειάρχης, τα κληροδοτήματα, η διαχείριση των κληροδοτημάτων. Αυτά λοιπόν είναι, μαζί με και άλλες αρμοδιότητες, είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και τα φέρνουμε εις πέρας, γιατί πραγματικά οι αποκεντρωμένες διοικήσεις έχουν προσωπικό υψηλά καταρτισμένο, το οποίο πραγματικά καθημερινά αγωνίζεται και έχει δεχτεί μια πολύ μεγάλη πίεση τα τελευταία χρόνια, με ταυτόχρονη αποψήλωση των ίδιων των υπηρεσιών από προσωπικό. Έχει φύγει πάρα πολύ προσωπικό τα τελευταία χρόνια, συνταξιοδοτικά κυρίως, αλλά και με τις κινητικότητες. Φανταστείτε, θα σας πω ένα, ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι ο πρώτος φορέας σε αιτήσεις προκειμένου να φύγουν οι εργαζόμενοι, και αυτό συμβαίνει κυρίως για την ανασφάλεια την οποία νιώθουν. Όλοι περιμένουν να ξεκινήσει σήμερα η κινητικότητα κιόλας. Η μόνιμη συζήτηση είναι πάμε να φύγουμε προτού μας διώξουν, να διαλέξουμε εμείς τουλάχιστον ποια υπηρεσία θα πάμε, για να μην βρεθούμε δεν ξέρουμε πού. Εμείς, ξέρετε, και λέω εμείς σαν υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας που ήμασταν πριν, αλλά και άλλες ειδικότητες όπως είναι η σχολική φύλακες, η εκπαιδευτική των τεχνικών επαγγελματικών ηλικίων, βιώσαμε τη διαθεσιμότητα. Έτσι, με την κυβέρνηση τότε του κ. Σαμαρά, υπουργείας του σημερινού Πρωθυπουργού, και έχουμε ζήσει πραγματικά τι σημαίνει το να βρίσκεσαι ξαφνικά χωρίς δουλειά, να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει, αλλά και να αναγκάζεσαι τελικά εθελοντικά, σε εισαγωγικά, να επιλέξεις μία θέση σε μία οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας, προκειμένου να πας για να κρατήσεις τη θέση εργασίας σου, δηλαδή να έχεις μια θέση δουλειάς, με οικονομικά, οικογενειακές ζημιές, με υποβάθμιση, αν θέλετε, πολλές φορές της εργασίας μας, γιατί βρεθήκαμε και σε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν προϊστάμενοι ή οτιδήποτε άλλο, ή πολύ μεγάλη προϋπηρεσία να βρεθούν ξαφνικά να είναι τελευταίοι σε μια υπηρεσία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ο Υπουργός λοιπόν καταρχάς θα πρέπει να μας εξηγήσει τι σημαίνει ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και ο θεσμός των συντονιστών δημιουργήσανε πολύ σοβαρά πτερά προβλήματα από αυτά που πήγαν να λύσουν. Από πού κρίνεται αυτό, πότε αξιολογήθηκε μια υπηρεσία, πότε δόθηκε πραγματική δυνατότητα σε αυτήν την υπηρεσία, η οποία δεν έχει μόνο επιτελικό ρόλο κανονικά από τον Κλεισθένη 1 όταν συστήθηκε, είχε και σχεδιαστικό ρόλο, ο οποίος δεν της δόθηκε βέβαια ποτέ. Με τα συμβούλια που θα έπρεπε να υπάρχουν, των περιφερειών, των περιφερειαρχών μαζί με τον συντονιστή, τα οποία δεν γίνανε ποτέ για να εφαρμόζουν την πολιτική. Θα πρέπει επίσης να μας εξηγήσει ποιος είναι ο δημόσιος χαρακτήρας και τι θέλει για το κράτος και ποια θα είναι η δομή, πώς τον φαντάζονται, τι θέλουν να κάνουν, έχουν τάξει αρμοδιότητες και υπηρεσίες στους περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι και περισσότεροι φύλλα προσκύμενοι κομματικά, πολιτικά προς εαυτούς, έχουν τάξει προσωπικό και πρέπει οπωσδήποτε να το δώσουν, γιατί έτσι επιτάσσει μία άλλη σκέψη και δομή που μπορεί να θέλουν. Εν τέλει όλα αυτά θα πρέπει να καθίσουμε κάτω, να τα δούμε. Εμείς ζητάμε, έχουμε ζητήσει από την αρχή να γίνει συνάντηση. Δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει γίνει ακόμα. Ήταν να μας δεχτεί την προηγούμενη εβδομάδα, τελικά το αναβάλει από μέρα σε μέρα. Να συζητήσει λοιπόν μαζί μας, να ακούσει μαζί μας, γιατί τελικά εμείς εκείνο που θέλουμε πρωτίστως είναι να μπορέσει αυτή η δημόσια διοίκηση κάποια στιγμή να μείνει ελεύθερη και να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο της προς τους πολίτες όσο οφείλει να το κάνει. Κύριε Μαυρακό, κάποιος θα αναρωτηθεί ακούγοντάς σας, γιατί, ας πούμε, τι είναι αυτό που αγχώνει έναν εργαζόμενο στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αν, για παράδειγμα,
καταργηθεί ως θεσμός η αποκεντρωμένη διοίκηση και απορροφηθούν ουσιαστικά ή δοθούν οι αρμοδιότητες στις περιφέρειες. Γιατί να φοβίζει κάτι τέτοιο τους εργαζόμενους? Δεν θα παραμείνουν στις θέσεις τους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες, οι οποίες απλά ως αρμοδιότητα θα περάσουν στις αιρετές περιφέρειες? Ή είναι κάτι διαφορετικό που σας φοβίζει? Ωραία. Καταρχάς, δεν εγγυάται κανείς ότι θα μείνει ο κάθε εργαζόμενος στον τόπο εργασίας τους. Και σας το είπα και πριν ότι όταν καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, οι σχολικοί φύλακες, δεν μπορούσαν να απορροφήσουν τόσο προσωπικό οι υπηρεσίες οι οποίες υπήρχαν κατά τόπους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η περιφέρεια Επίρου θα πρέπει να απορροφήσει 400 άτομα περίπου που είναι εργαζόμενοι σε όλη την Ήπειρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να μην μπορεί να τους απορροφήσει. Άρα, αυτό από μόνο του καταρχάς δημιουργεί ένα ζήτημα προς τον υπάλληλο το πού θα βρίσκεται. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θα αναγκαστεί να αλλάξει τόπο εργασίας σε σχέση με τον τόπο κατοικίας του. Κατά τα λοιπά, το πώς εφαρμόζει και το τι δουλειά κάνει και το πώς είναι, σίγουρα δεν φοβίζει κανέναν υπάλληλο. Το ίδιο είναι όλος. Όμως, φανταστείτε να έρθει η περιφέρεια ή ο Δήμος και να εφαρμόσει δασική ή χωροταξική πολιτική. Και αυτό να είναι ελεύθερο προς τον, χωρίς κανένα ανάγχωμα από το πυρήνα του κράτους, mm-hmm. από το δημόσιο συμφέρον που έχει. Φανταστείτε αν σήμερα, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές, πολεοδομικά τι συμβαίνει με τους Δήμους και πόσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην ανάπτυξη των Δήμων και οτιδήποτε άλλο, αυτό όλο το κομμάτι και στα υπόλοιπα να περάσει και να μην υπάρχει κανένα ανάγχωμα και πουθενά απέναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς το κράτος. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ή να εφαρμόζουν μεταναστευτική πολιτική, δίνοντας άδεια παραμονής σε οποιονδήποτε ίσως θα κρίνουν αυτοί, θα κρίνουν οι αιρετοί και με τι κριτήρια θα μπαίνει αυτό, όταν πίσω αυτοί οι άνθρωποι μόλις θα παίρνουν την άδεια παραμονής θα μπορούν και να ψηφίζουν ή να κάνουν και οτιδήποτε άλλο. Όταν, να σας θυμίσω κάποιες υπηρεσίες πολύ γρήγορα που είχαν περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ήταν τα διαβατήρια, mm-hmm. που είχαν περάσει στην Ομαρχία, τα πήρε πίσω η αστυνομία κακήν κακός, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά κρούσματα όπου υπήρχαν άνθρωποι που, που έχουν βγάλει σε 4 διαφορετικές νομαρχίες διαβατήρια. Αυτό γινόταν γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικός έλεγχος ή γιατί ξέρετε δυστυχώς πώς λειτουργούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υπό τον αιρετό, ο οποίος πολλές φορές αποφασίζει και διατάζει με μία άλλη λογική, όπου λειτουργεί εις βάρος της δημόσιας διοίκησης και αυτό δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτο για τόσο σοβαρές υπηρεσίες. Ή για υπηρεσίες όπως είναι τα κληροδοτήματα, αντιλαμβάνεστε αν πάρουν τη δημόσια περιουσία και κληροδοτήματα, πώς θα τα διαχειριστούν και θα κάνουν. Και το κράτος λοιπόν οφείλει και από το Σύνταγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 101, να κρατάει τις υπηρεσίες αυτές και να τις διαφυλάσσει και ταυτόχρονα να τις αποκεντρώνει, δηλαδή να τις έχει προς την περιφέρεια, mm-hmm. προκειμένου αυτές να είναι πιο κοντά στον πολίτη και να μπορεί, όπως το λένε, να εφαρμόζονται ακόμα καλύτερα. Οι θέσεις δικές σας ποιες είναι, δηλαδή εφόσον υπάρξει αυτό το πολυπόθετο ραντεβού και αυτή η πολυπόθετη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, ποιες είναι οι θέσεις οι δικές σας ως σύλλογο και εργαζομένος σε αποκεντρωμένες διοικήσεις, κύριε Μαυράκο, τι είναι αυτό που ζητάτε ουσιαστικά για να διασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο και το προσωπικό των αποκεντρωμένων διοικήσεων? Καταρχάς, πρέπει να ξεκινήσουμε και να μας πούνε ποια είναι η σκέψη τους για τη δομή του κράτους. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς θέλουν να δομηθεί το κράτος για να μπορέσουμε πάνω σε αυτό να πατήσουμε και να συζητήσουμε. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του κράτους. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Όσο αφορά καθ' αυτού και εμάς τους εργαζομένους, γιατί, κατά ψέματα κύριε Σταύρο, την εφαρμογή και την δομή του κράτους τελικά θα την αποφασίσει κάποια κυβέρνηση, βουλή και με το οτιδήποτε είναι να περάσουν μετά από διαβούλευση ή μη. Εμείς σαν εργαζόμενοι, εκείνο που ζητάμε είναι να διασφαλίσουμε τις θέσεις μας, να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούμε να εργαζόμαστε με ηρεμία και να φέρουμε εις πέρας όπως θέλουμε
την καθημερινή εργασία μας και ταυτόχρονα σίγουρα να μπορεί ο κάθε υπάλληλος να βρεθεί να είναι στον τόπο τον οποίο κατοικεί και στον τόπο που βρίσκεται σήμερα και εργάζεται. Αυτά λοιπόν είναι για εμάς κόκκινες γραμμές. Όλα τα υπόλοιπα, το πώς θα φύγουν, το τι θα γίνει, τις, αν θέλετε, τα κακώς κείμενα που έχει η δημόσια διοίκηση, που έχουν και αποκεντρωμένες, τα οποία εμείς είμαστε τελευταίοι που θα πούμε ότι όλα λειτουργούν και είναι σωστά, γιατί τα έχουμε στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές και με ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει και εδώ σε εσάς, αλλά και στον υπόλοιπο δημόσιο λόγο μας. Υπάρχουν προβλήματα, έχει παθογένειες η δημόσια διοίκηση. Και έχει παθογένειες και με την γραφειοκρατία και με την έλλειψη προσωπικού και οτιδήποτε άλλο. Και αυτά είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε, για να τα δούμε. Θέλουμε μια καλύτερη διοίκηση. Πιστέψτε μας ότι όταν θα μειωθεί η γραφειοκρατία, ο πρώτος ο οποίος θα υποφεληθεί από αυτό θα είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο οποίος την βιώνει στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, συνέχεια. Πόσο μάλλον αυτό μετά θα περάσει στον πολίτη και θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού, σήμερα πώς είναι η κατάσταση με αυτές τις ελλείψεις? Έχετε ενισχυθεί καθόλου, έστω και με εποχικό προσωπικό, με συμβασιούχους, κύριε Μαυράκο? Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη γάγραινα. Οι ελαστικές μορφές εργασίας, οι οποίες, αν θυμάστε καλά, ήρθανε τότε με τον νόμο Παυλόπουλου, που είχαν φτάσει 150.000 περίπου εργαζόμενοι στο δημόσιο, να μπουν σε μια έστω σειρά και είχαν ευθύνη στα χρόνια πριν της κρίσης, ήρθανε πάλι στα χρόνια της κρίσης και αυτή τη στιγμή περίπου, και σας μιλώ πανελλαδικά, ότι έχουμε πάλι 90.000 συμβασιούχους οι οποίοι μπαίνουν και εργάζονται στο δημόσιο, οι περισσότεροι δε από αυτούς με τη μορφή μαθητείας. Τέτοιους λοιπόν ανθρώπους εποχικούς, σε εισαγωγικά, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, η δικιά μας εδώ περίπου 400 άτομα είχε το προηγούμενο διάστημα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πάρα πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι κυρίως ήταν στα δάση αλλά και στη μετανάστευση και κάποιοι διοικητικοί, σαν δασεργάτες οι περισσότεροι, βοηθήσανε πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι γίνανε εργασίες οι οποίες είχαν να γίνουν 20 χρόνια μέσα στα δάση και για την προστασία, την δασοπροστασία, την πυροπροστασία, με αποψηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δυστυχώς αυτοί όμως οι άνθρωποι, πέρα ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι παίρνουν το δρόμο της ανεργίας, σε συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, μας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι και ότι αυτοί είναι ανακυκλώσιμοι κοινικά, ανακυκλώσιμοι άνθρωποι για να μειώνουμε την ανεργία και θα πρέπει να έρχονται και άλλοι, να μπαίνουν άλλοι για να βοηθούνται κάποιοι και κάποιοι άλλοι να συνεχίζουν. Δεν γίνεται να εφαρμόζεται έτσι δημόσια πολιτική. Δεν γίνεται καταρχάς για μας ο σύλλογος γενικότερα, ως συνδικαλιστές, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Με αντικειμενικά κριτήρια, μέσω του ΑΣΕΠ, να διορίζονται άνθρωποι με βάση τις πραγματικές ανάγκες οι οποίες θα πηγάζουν από την υπηρεσία. Γιατί κακά τα ψέματα, πολύ ωραία ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, πολύ ωραία όλα αυτά και σίγουρα βοηθήσανε και στηρίξαμε και κάναμε, αλλά οι πραγματικές ανάγκες, εκεί που πραγματικά δηλαδή πονάνε οι υπηρεσίες και που θέλουν και από καταρτισμένο προσωπικό και οτιδήποτε άλλο, δεν καλύφθηκαν. Βέβαια. Και δεν θα καλυφθούν σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει, και δυστυχώς. Και εκεί μπορεί να μπαίνει μια ροή στη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. Έτσι. Ξεκινάμε αυτού και από την αρχή. Γιατί και αυτός, αυτό το προσωπικό θέλει σίγουρα το χρόνο του μέχρι να εγκληματιστεί, να μάθει. Οπότε χάνεται πολύτιμος χρόνος και ανακυκλώνεται όλη αυτή η κατάσταση. Βρίσκονται με χαμηλότερο μισθό. Μέσα χωρίς τις ίδιες, αν θέλετε, απολαβές, αλλά και προνόμια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει ένας υπάλληλος. Εργαζόμαστε λοιπόν δίπλα-δίπλα με κάποιους ανθρώπους, όπου εμείς, αν θέλετε, είμαστε πιο προνομιούχοι και οι υπόλοιποι ενώ κάνουν πολλών ταχυτήτων. Διαφόρων ταχυτήτων. Και αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να δούμε τις πραγματικές ανάγκες και να μπούμε άτσι να μην το πεπέσουν. Μάλιστα. Άλλα ζητήματα ανοιχτά υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Ουσιαστικά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι. Υπάρχει μια αναμονή για όλα αυτά που είναι να γίνουν. Οπότε γενικότερα όλοι περιμένουμε το που θα κινηθούμε και πώς θα πάμε. Και από εκεί και πέρα να δούμε, να αντιμετωπίσουμε, να βρούμε. Ούτως ή άλλως δεν σταματήσαν τις παθογένειες. Ίσως έχουν μείνει λίγο στην άκρη γενικότερα με όλη αυτή την κατάσταση και την νέα κυβέρνηση.
Περιμένουμε να δούμε τις... και περιμένουμε τον Υπουργό να μας καλέσει να συζητήσουμε μαζί του και να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε πάνω σε όλα αυτά. Πάντως, επειδή πολλές φορές είχε ακουστεί το περί κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων, μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει πράξη. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή κάτι που απέφχεστε βέβαια θα προχωρήσει? Υπάρχει μια αποφασιστικότητα από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών σήμερα στο να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή? Προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των Περιφερειών, κυρίως. Mm-hmm. Και με τους Δήμους ίσως, αλλά κυρίως των Περιφερειών. Κυρίως για να ενισχυθούν σε προσωπικό. Και νομίζω ότι τις αποκεντρωμένες διοικήσεις τις βλέπουν σαν δεξαμενή, ότι χωρίς κόστος θα μπορέσουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια υψηλή κατάρτιση και είναι και επιστημονικά στελεχωμένη η υπηρεσία, να πάμε εκεί οπότε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι περιφέρειες. Έτσι όμως απαξιώνουμε το κράτος και στη συνείδηση των πολιτών και στην καθημερινότητα και στην ίδια τη λειτουργία του. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε, δεν το θέλουμε. Νομίζω όμως ότι για μένα, επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η συμφωνία, ότι είμαστε πολύ κοντά σε κάποια αλλαγή. Τώρα, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή, αν θα υπάρχει πλήρη κατάργηση, αν θα δημιουργηθεί μια καινούργια υπηρεσία, ίσως με λιγότερες αρμοδιότητες, που ίσως έρθει και ένα νέο πρόσωπο να τις διοικήσει, ίσως και πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το ξέρω. Ή θα πάμε σε καθετοποίηση, δηλαδή είναι σε μονάδες. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα και μας εδώ να το παρακολουθήσουμε. Και να αντιδράσουμε. Και να αντιδράσουμε, να ξέρετε. Γιατί εκεί θα ερχόμουν. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια έτσι εγρήγορση και επαγρύπνηση και για αγωνιστική αντίδραση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο από την πλευρά σας. Βεβαίως. Ήδη έχουμε κάνει αρκετή υπομονή καταρχάς για την συνάντηση. Όπου θα βγούμε και αν δεν μας δεχτεί το επόμενο διάστημα. Θα γίνει μια σύσκεψη μάλλον όλων των Προεδρίων, των Συλλόγων Εργαζομένων, των Αποκεντρωμένων, προκειμένου να αποφασίσουμε και πώς θα κινηθούμε και τι κινητοποίηση θα κάνουμε, προκειμένου να φτάσουμε τουλάχιστον στο σημείο να έρθουμε σε συζήτηση μαζί, αλλά και από εκεί και πέρα θα είμαστε σε γρήγορση να παρακολουθήσουμε και θα κινηθούμε αγωνιστικά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, προκειμένου να διαφυλάξουμε τόσο την ίδια τη δημόσια διοίκηση, αλλά και τα συμφέροντα και τους ίδιους εργαζόμενους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κύριε Βαβλανδράκο. Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε όλα αυτά και να τα σχολιάζουμε όταν χρειάζεται. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί πολλές φορές και να μην φτάσουμε εκεί, αλλά ίσως, όπως το λένε, θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Θα τα δούμε σίγουρα σύντομα. Στις αρχές της νέας χρονιάς, φαντάζομαι, θα έχουμε τα νεότερα. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Φωλιά εγκαινιάζει το παράρτημα Ιωνίνων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων αύριο στις 7 το απόγευμα. Το κέντρο λειτουργεί σε χώρο που παραχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου στα Καρδαμίτσια στο πρώην Παλάδιο. Μετά από 5 χρόνια προσπαθειών, το παράρτημα Ιωαννίνων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων εγκαινιάζει αύριο στις 7 το απόγευμα το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Φωλιά, ενισχύοντας τις υποδομές εξυπηρέτησης των παιδιών και των οικογενειών τους. Ο πρόεδρος του παραρτήματος Ιωαννίνων της εταιρείας, Χρήστος Θέμος, και η Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Αγνή Νάκου κάλεσαν τους γονείς των παιδιών με αναπηρίες αλλά και κάθε πολίτη στα εγκαίνια του κέντρου στα Καρδαμίτσια, προκειμένου να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει. Το κέντρο βρίσκεται στο πρώην Παλάδιο, σε χώρο που παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία συνέβαλε και στην ανακαίνιση αλλά και στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση που απαιτούνταν. Μετά από πολύχρονο αγώνα, είμαστε στην τελική ευθεία και αύριο στις 7 η ώρα εγκαινιάζουμε το χώρο, τον ΚΔΑΠ Φωλιά, για άτομα με αναπηρία. Θέλουμε να προσκαλέσουμε όλους τους γονείς των ατόμων με αναπηρία, όλους τους φίλους, συγγενείς, παιδιών, τους συμπολίτες μας να βρεθούν σε αυτή την εκδήλωση που κάνουμε για να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας, το χώρο και ό,τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε στα άτομα με αναπηρία. Είναι μεγάλη στιγμή για μας, 5 χρόνια αγώνα και σήμερα είμαστε εδώ έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτή η δουλειά εδώ. Ευχαριστούμε τα διοικητικά συμβούλια όλα αυτά τα χρόνια που είναι στο πλευρό μας, τους φίλους, τους δωρητές, τους συμπολίτες μας που μας δίνουν κουράγιο να βγούμε από αυτή τη δυσκολία και να κάνουμε πιο ευχάριστη τη ζωή και τη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Σας προσκαλούμε όλους στα Εγγένεια στις 7 η ώρα το απόγευμα, Τετάρτη 4 του Δεκεμβρίου, και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε κοντά μας και να σας εξηγήσουμε και να σας πούμε το έργο μας και να γίνετε συμπαραστάτες σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε καθημερινά εμείς οι γονείς. Η περιφέρεια Ηπείρου είναι κοντά στην ΕΠΑΑ. Παραχώρησε το κτίριο, αυτό εδώ που βρισκόμαστε τούτη τη στιγμή, βοήθησε στην ανακαίνιση του κτιρίου, έδωσε την άδεια λειτουργίας και επίσης έδωσε όλον τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Είναι γνωστό ότι ο Περιφερειάρχης δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με ειδικές ανάγκες, εξού και έκανε όλη αυτή την προσπάθεια και ήταν αρρωγός στην ΕΠΑΑ για το εγχείρημα αυτό που σήμερα βρισκόμαστε εμείς εδώ και αύριο είναι τα Εγγένεια του χώρου. Ένας εξαιρετικός χώρος, περιλαμβάνει αίθουσα ανάπαυσης, αίθουσα για παιχνίδι, κουζίνα, αίθουσα για να κάθονται τα παιδιά. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την πόλη και ειδικά τα παιδιά που έχουν αυτισμό. Εννοείται ότι η περιφέρεια είναι κοντά σε ό,τι χρειαστούν. Ο κύριος Θόμος το γνωρίζει. Και ο Περιφερειάρχης ο ίδιος θα είναι αρρωγός σε οποιαδήποτε επόμενη δράση τους ή προσπάθεια. Μεγαλώνει το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που ακολουθούν και οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου καλούν για μία ακόμη χρονιά επιχειρήσεις και πολίτες να συμβάλλουν στη συγκέντρωση ειδών που θα διατεθούν στις ενορίες για τα συσίδια αλλά και σε ιδρύματα της περιοχής. Η Αντιπεριφερειάρχης Άγνη Νάκου εκτίμησε πως όπως κάθε χρόνο η ανταπόκριση αναμένεται να είναι μεγάλη και κάλεσε όσους μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Κάλεσμα στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ηπείρου να συνδράμουν προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές δράσεις της Μητρόπολης αλλά και άλλων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην περιοχή, προσφέροντας βοήθεια σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, απευθύνει η Περιφέρεια Ηπείρου και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου. Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές των υπηρεσιών και όπως κάθε χρόνο η ανταπόκριση αναμένεται να είναι μεγάλη, όπως ανέφερε η κυρία Νάκου. Μια γιορτή προσφοράς, όπως είπατε κι εσείς. Μια γιορτή που θα πρέπει όλοι να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Η Περιφέρεια Ηπείρου ξεκίνησε μια μεγάλη δράση όπως κάθε χρόνο, τα γνωστά δίκτυα αλληλεγγύης, κοινωνικής αλληλεγγύης, οι υπηρεσίες της κοινωνικής πρόνοιας της περιφέρειας, σε συνεργασία με μένα που είμαι σε αρμόδια σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Στείλαμε επιστολές σε όλες τις εταιρείες, ιδιωτικές, σε φορείς, σε σούπερ μάρκετ, σε εταιρείες τροφίμων. Θα γίνει και τηλεφωνική επικοινωνία, ό,τι μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά, για τα οποία θα χορηγηθούν στις εκκλησίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στα συσίτια και σε ιδρύματα. Θα γίνει, όπως είπα, μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ήδη έχουμε αρχίσει και επί προσωπικού να μαζευτούν και νοπά τρόφιμα και τυποποιημένα. Αυτά θα δοθούν με τη σειρά τους, θα κατανεμηθούν, ανάλογα με το τι χρειάζονται και τα ιδρύματα και τα συσίτια των ενοριών, έτσι ώστε να χορηγηθούν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Η προσφορά κάθε χρόνο είναι μεγάλη και από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα πρώτα σημάδια που έχουμε και μια επικοινωνία που έκανα και εγώ χθες, θα είναι αυξανόμενη φέτος. Αφού τα συλλέξουμε και δούμε ποια είναι τα νοπά που πρέπει να χορηγηθούν άμεσα, στη συνέχεια θα γίνει η διαλογή στις τυποποιημένες τροφές, έτσι ώστε να κατανεμηθούν και εκείνες εκεί στα σημεία που θα μας υποδείξουν. Και πολίτες, όποιος θέλει, απλά οι επιχειρήσεις μπορούν να μας χορηγήσουν μεγαλύτερες ποσότητες. Και οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να φέρει στην περιφέρεια, τα γραφεία είναι το 128 και τα 129 που μπορούν να φέρουν τα τρόφιμα και τα βασικά είδη τροφών και εμείς με τη σειρά μας θα τα δώσουμε και στα ιδρύματα και στις ενορίες οι οποίες τα χρησιμοποιούν για τα συσίτια.
Εμείς αυτό θα γίνει ως τις προπαραμονές των Χριστουγέννων, θα τα συλλέγουμε και κάθε φορά που έρχονται τα τρόφιμα και οποιαδήποτε προϊόντα θα τα μοιράζουμε. Η Μερίδα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία διοργανώνει την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στον Πολιτιστικό Πολυχώριο Δημήτρης Χατζής το παράρτημα Ιωαννίνων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Ο πρόεδρος του παραρτήματος Χρήστος Θέμος κάλεσε τα άτομα με αναπηρία αφενός να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους, αφετέρου να διεκδικήσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία η σημερινή και μία ακόμη αφορμή για να αναδειχθεί η ανάγκη ενίσχυσης της προσβασιμότητας, κυριολεκτικά και μεταφορικά, των ατόμων αυτών. Αν και τα τελευταία χρόνια γίνονται βήματα άρσης τόσο της κοινωνικής απομόνωσης όσο και των εμποδίων στην κινητικότητα, τα άτομα με αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα και στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης, το παράρτημα Ιωαννίνων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων διοργανώνει την Κυριακή ημερίδα με θέμα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι εκπρόσωπος από το Συνήγορο του Πολίτη και τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, με στόχο να αναδειχθούν τα δικαιώματα αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του παραρτήματος Χρήστος Θέμος, σημειώνοντας πως υπάρχει ανάγκη τα άτομα με αναπηρία να βγουν μπροστά και να διεκδικήσουν λύσεις. Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, με το παράρτημά της στην Ήπειρο, διοργανώνει η ημερίδα με θέμα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Οι ομιλητές θα είναι από τον Συνήγορο του Πολίτη και από το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα δικαιώματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε κάθε φάση της ζωής τους. Η 3 Δεκέμβρη είναι Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Κάθε προσπάθεια που κάνουμε είναι σημαντική και προσκαλούμε τους συμπολίτες και τα άτομα με αναπηρία να βρίσκονται σε αυτή την ημερίδα για να μπορέσουμε έτσι να αναδείξουμε τα προβλήματα και ό,τι μπορούμε να πετύχουμε στην προσπάθειά μας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτό, όσο και αν ακούγεται αυτονόητο, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εγώ με κάθε ευκαιρία προσκαλώ τους γονείς, προσκαλώ τους φίλους, τους συγγενείς, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, να είναι μπροστά, να είναι σε εμφανή σημεία, να είναι στους χώρους δουλειάς, να είναι στους χώρους προσβασιμότητας, γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε αυτά που ζητάμε και έτσι μόνο θα ακουστεί η φωνή μας. Με το να κρυβόμαστε, με το να μην διεκδικούμε, με το να μένουμε πίσω, αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα και το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να είναι στις προσβασιμότητες και στα δικαιώματά μας. Στο όρος Γκορίλα βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων, απολαμβάνοντας μία ακόμη ανάβαση με τρεις διαδρομές. Οι ορειβάτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την φύση και να επισκεφθούν τη σπηλιά όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Αρσενίου. Με μια πορεία στο όρος Γκορίλα με υψόμετρο 1658 μέτρα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή οι εξορμήσεις του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Με σύμμαχο τον καλοκαιρό και φέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ιωαννίνων απόλαυσαν μια ακόμη ορειβατική εξόρμηση με τρεις διαφορετικές διαδρομές. Και σήμερα ο Ορειβατικός Συλλόγος Ιωαννίνων πραγματοποιεί ανάβαση στο όρος Γκορίλα, στα όρη Παραμυθιάς. Ξεκινάμε από τον αρχαιολογικό χώρο Ελέας, θα ανέβουμε στο ασκηταριό Αγίου Αρσενίου, όπου είναι ένα εκκλησάκι και η σπηλιά, και από εκεί μία ομάδα θα ανέβει πιο πάνω στην κορυφή Στρούμπη και θα κατέβει στο χωριό Αγία Κυριακή Πόπομο. Η γάμα ομάδα, η μεγάλη, η δυνατή, θα συνεχίσει την πορεία σε ένα καταπληκτικό τοπίο προς την κορυφή του όρους Γκορίλα, σε υψόμετρο 1658, με τη ιδιαιτερότητα του οποίου έγκυται στο ότι η μεγαλύτερη διάρκεια της πορείας είναι σε κορυφογραμμή, που σημαίνει ότι δεξιά και αριστερά έχουμε απέραντη θέα και σήμερα μας βοηθάει και ο καιρός. Τώρα, δύο λόγια για το μονοπάτι που ανεβαίνουμε. Ήταν η βασική δίωδος, το βασικό πέρασμα των χωριών του Σουλίου προς την Παραμυθιά.
Και όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο Ελέας, δύο λόγια για αυτόν, ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε στον 4ο αιώνα π.Χ. Ήταν η πρωτεύουσα του κοινού των Θεσπρωτών. Το τείχος που ίσως να φαίνεται λίγο από εδώ σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Σε μερικά σημεία είχε φάρδο 4,5 μέτρα και ύψος 6 μέτρα. Οι κάτοικοι του οικισμού, ανήρχοντος στον αριθμό των 3.500 εντός των τειχών και στην ευρύτερη και εκτός των τειχών, όλοι μαζί ανέρχονταν στον αριθμό των 10.000 ατόμων. Ο οικισμός καταστράφηκε αργότερα από τους Ρωμαίους. Οι αναβάτες είχαν όμως την ευκαιρία να απολαύσουν και μαγευτικές εικόνες από το σπήλαιο του Αγίου Αρσενίου, το οποίο θεωρείται θαυματουργό και αποτελεί τόπο προσκυνήματος για πιστούς που επιθυμούν να ανακουφιστούν από τα προβλήματά τους και να πάρουν ελπίδα. Βρίσκεται στην δυτική πλαγιά του απόκριμνου όρους Γορίλα, ενώ μέσα στην σπηλιά υπήρχε σκήτη αφιερωμένη στον Άγιο Αρσένιο που τη χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί της μονής του Αγίου Ιωάννη της Βέλιανης, η οποία καταστράφηκε γύρω στα 1870. Ένα πανέμορφο εκκλησάκι κυριολεκτικά χτισμένο μέσα σε ένα βράχο. Το σπήλαιο που εδράζεται ο Άγιος παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς από διάφορα σημεία του πέφτουν σταγόνες πεντακάθαρου νερού, ενώ λίγο πιο μέσα υπάρχει σιδερένια σκάλα που οδηγεί ψηλά σε πλάτωμα, όπου ακούγεται καθαρά η ροή μιας πηγής. Το εκκλησάκι, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αρσένιο, στεγάζεται δεξιά του σπηλαίου και χωρίζεται από σιδερένια πόρτα από το ξύλινο μπαλκόνι του. Λέγεται ότι ο ίδιος ο Άγιος Αρσένιος ασκήτεψε παλαιότερα εκεί και γι' αυτό κάθε χρόνο αρχές Μαΐου, που είναι η εορτή του, ανεβαίνει παπάς με πλήθος πιστών για την τέλεση λειτουργίας. Όσο για την περιοχή, προσφέρει και άλλα αξιοθέατα όπως είναι η αρχαία Ελέα. Ένα υψηλού αγωνιστικά επίπεδου τριήμερο τένις πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε κλειστό γήπεδο της πόλης με τη συμμετοχή αθλητών από διάφορα μέρη της χώρας. Το πρώτο Ιωάννινα Τένις AM Cup ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τον Νοέμβριο του 2020. Το πρώτο Ιωάννινα Τένις AM Cup, που πραγματοποιήθηκε σε κλειστά θερμενόμενα γήπεδα, φιλοξένησε η πόλη των Ιωαννίνων με πολύ όμορφα παιχνίδια υψηλού ανταγωνισμού. Οι συμμετέχοντες ήρθαν από ολόκληρη την χώρα αλλά και την Ιταλία και έπαιξαν έναν μαραθώνιο τένις για περίπου 36 ώρες, αφού μέσα σε λιγότερο από 3 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 3 ταμπλό, των ανδρών 45+, των γυναικών Open και των ανδρών 18 έως 44 ετών. Στους άνδρες ηλικίας 45+, νικητής ήταν ο Ανδρέας Παπάς από τα Γιάννα, ο οποίος επικράτησε του Δημήτρη Ρογκώτη, επίσης από τα Γιάννα, σε ένα κλειστό και όμορφο μάτς, ενώ στις γυναίκες επικράτησε η Ειρήνη Ορκοπούλου από την Κόρινθο και η Γιαννιώτισσα Γαριφαλιά Σιμούλη. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, έχοντας την υποστήριξη φορέων της περιοχής αλλά και χορηγών. Άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Νοέμβριο του 2020 και το δεύτερο Ιωάννα Τένις AM Cup. Είχαμε το προηγούμενο τρίμερο το πρώτο Topspin AM Cup. Είναι ένα τουρνουά για ερασιτέχνες. Είχαμε συνολικά 75 συμμετοχές από 10 διαφορετικές πόλεις. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, ο πρώτος χρόνος που το κάνουμε, και θα θέλαμε να γίνει θεσμός και να το πραγματοποιούμε κάθε χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι η συγκυρία είναι ιδανική για το τένις στην Ελλάδα, γιατί έχουμε δύο πολύ μεγάλους αθλητές πλέον, τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη, οι οποίοι έχουν δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο συγκεκριμένο άθλημα. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε ήδη 3 κλειστά γήπεδα, που ξέρετε πόσο σημαντικό είναι στην πόλη του Ιωαννίνων, γιατί είναι μια πολύ βροχερή πόλη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίζουμε τένις 365 ημέρες το χρόνο. Ευελπιστούμε να έχουμε και 3 ανοιχτά σε λίγο καιρό, έτσι ώστε οι παροχές μας να είναι προς τον κόσμο που θέλει να παίξει τένις και να γνωρίζει αυτό το υπέροχο άθλημα, να είναι ακόμα καλύτερες. Έρχομαι από την Κόρινθο για το τουρνουά εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία, τους ωραίους αγώνες. Ήταν πολύ ωραία όλα, η οργάνωση καταπληκτική. Καλή συνέχεια, πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχη. Εγώ πρώτη φορά τόσα χρόνια παίζουμε μόνο σε ανοιχτά γήπεδα. Είναι υπέροχη αυτή η εμπειρία, ότι η μπάλα έρχεται πιο γρήγορα, οι συνθήκες διαφορετικές, δεν σε επηρεάζει τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διοργάνωση. Είμαι από τα Γιάννενα, είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε τουρνουά. Ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Η συμπαίκτριά μου ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο της που πήρε το πρώτο μετάλλιο. Χαίρομαι για όλα. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτά που κάνετε. Είναι πάρα πολύ καλό για όλα αυτά τα άτομα.
Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό της Τετάρτης στην Ήπειρο. Βροχερός αναμένεται να είναι και ο αυριανός καιρός στην Ήπειρο, σύμφωνα πάντοτε με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί. Στα Γιάννενα από 10 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσπρωτεία από 14 έως 17, 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο στην Άρτα και 10 με 14 βαθμούς στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννηση. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή De Facto με την Έλληνα Χριστοφορίδου. Απόψε, η εκπομπή της Έλληνας Χριστοφορίδου είναι αφιερωμένη στο πρώτο μέρος στην αυτοδιοίκηση, με καλεσμένο της τον κύριο Θωμά Γιωτίτσα, Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα, ενώ το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.